Καλησπέρες, καλησπέρες, καλησπέρες. Λογικά πρέπει να με ακούτε. Πρέπει να με ακούτε. Ναι. Τι κάνετε, πώς είστε παιδάκια, πώς πάνε τα πράγματα. Λοιπόν, σήμερα πρέπει να με έχουν φτύσει. Δεν παίζει, βασικά από χθες ξεκίνησε το καλό. Λοιπόν, ωραία. Η μουσική ελπίζω να μην είναι τέτοια πολύ έντονη από πίσω. Θα το πάμε στο χαλαρό, στο ήπιο, γιατί έχουμε να ακούσουμε... Πρέπει να έχει ωραίες μουσικές σήμερα το παιχνίδι που θα παίξουμε. Λοιπόν, ξεκίνησε υπέροχα ημέρα χθες, ας το πάρω έτσι. Εν τω μεταξύ, όσοι είδατε το story στο Instagram, ελπίζω, πιστεύω θα κλάψετε μαζί μου. Σας δείξω, αυτό είναι το επίτευγμά μου, το κινητό το χθεσινό. Έπεσε και έγινε ένα μικρό μοσαϊκό, ξεκίνησε υπέροχα ημέρα μου. Σήμερα αποφάσισα στον ελεύθερο χρόνο που είχα ενδιάμεσα στα μαθήματα να φτιάξω το γραφείο. Και ξεκινάω, τρίβω, λουστράρω. Δεν ξέρω πώς έκατσε η φάση. Σε ένα στάδιο, ανάμεσα κάτι δεν πρόσεξα καλά. Κόλλησε όλο το γραφείο πάνω στο μουσαμά που είχα βάλει από κάτω. Και είμαι σε φάση, και όλα αυτά μισή ώρα πριν να βάλω μπροστά το live. Και λέω, τι ωραία. Α, και εκεί που πάνω το ξεκολλήσω, προφανώς δίνω μία κάτω και πέφτει. Είχα πάνω όλο το λούστρο στο τραπέζι και πέφτει το λούστρο στο πάτωμα. Και. Μισή ώρα πριν να ξεκινήσω, καθόμουν και σκούπιζα λούστρα από το πάτωμα και προσπαθούσα να τα φέρω σε μια τάξη. Αλλά να με, τα κατάφερα και να με. Λοιπόν, μέσα από αυτό το, μέσα από αυτές τις αντικσότητες. Λοιπόν, τώρα Σάββατο σήμερα, σήμερα έχει gaming. Αύριο είναι βιβλία και χαρά. Να σας πω τώρα την αμαρτία μου. Δεν άντεξα και εντωμεταξύ χτυπάει πάρα πολύ δυνατά ο ήχος από το PlayStation στα αυτιά μου και πρέπει να μιλάω και πιο δυνατά λογικά. Λοιπόν, δεν άντεξα να σας πω την αμαρτία μου και έβαλα μπρος μέσα στην εβδομάδα και τερμάτισα το Days Gone. Sorry. Και σκέφτηκα ότι ίσως να είναι και καλό που δεν το τερμάτισα εδώ για να σας δώσω λίγο την ευκαιρία να το χαρείτε μόνοι σας. Ήταν πολύ μεγάλα τα spoiler. Δηλαδή, όποιος τα βλέπε σε φάση στάνταρ δεν θα ήθελε να το παίξει. Και είναι κρίμα γιατί είναι ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι για να το παίξει κάποιος. Επίσης, όχι μόνο δεν άντεξα να το τελειώσω, το έκανα και platinum. Να σας δείξω και τα trophies που κατάφερα να το. Όχι, αυτό είναι το Detroit. Εδώ είμαστε. 100% platinum. Ήταν πολύ δυνατό η εβδομάδα. Γενικά έχω ένα χαρακτηριστικό όταν ξεκινάω να παίξω ένα game. Αν μ' αρέσει πάρα πολύ θα το πάω platinum, δεν υπάρχει περίπτωση. Πρέπει να μ' αρέσει πάρα πολύ το game για να καταφέρω να το πάω. Anyway, στο διατάφτα, οπότε καταλαβαίνετε, δεν θα σπουλάρω. Αν θέλετε μπορούμε να μπούμε να κυνηγήσουμε καμιά ορδή, γιατί έχουν μείνει κάποιες ορδές που δεν έχω ξεπαστρέψει. Αλλά! Μιας και ακόμα περιμένω να έρθει η συλλεκτική από το Cyberpunk, όλοι την πήρανε, όλοι παίξαν, όλοι κλάψανε γιατί στο PlayStation κανένας δεν θα παίξει. Εγώ τελευταίος και παραπονεμένος περιμένω να έρθει μια συλλεκτική που δεν μπορώ καν να το βάλω στο PlayStation για να παίξει, να σκάσω τα ωραία μου λεφτά, ούτε θα είναι πολύ δημιουργικό, ακόμα όμως δεν έχει έρθει. Anyway, αυτά είναι τα δικά μου νέα, περιεκτικά σύντομα, όλα καταστροφή, όλα καλά. Εσείς, τι κάνετε, πού σας πετυχαίνω? Που με πετυχαίνετε στη Λίμνο, αν ρωτάτε. Εγώ πού σας πετυχαίνω, πού βρίσκεστε? Καταρχάς, με το Phoenix πώς θα πας, λέει ο Παναγιώτης. Το Phoenix Παναγιώτη το έστειλα στον Αποστόλη για δοκιμή, ο Αποστόλης το έχει λιώσει. Εγώ δεν θα το παίξω άλλο το Phoenix, λογικά. Περιμένω να το δοκιμάσει και να μου το στείλει πίσω, ίσως κάποια στιγμή να το βάλω. Αλλά ναι, ο κολλητός μου το έχει αυτή τη στιγμή και το χαίρεται. Εν τω μεταξύ, κάτσε να δούμε αν παίζει κιόλας. Έχω 17 φίλους online αυτή τη στιγμή μέσα. Όσοι θέλετε να με ψάξετε να με κάνετε φίλο στο PS Κώστας Σάλιακας, γράψτε, θα με βρείτε. Για να δούμε ποιοι παίζουν τώρα. Λοιπόν, ο Αποστόλης παίζει. Ο Αποστόλης δεν παίζει, εντάξει. Λοιπόν, anyway, αυτά είναι τα νέα μου. Δεν έχω κάτι άλλο ιδιαίτερο να πω ανάμεσα σε δουλειά. Η μόνη ώρα που χαλαρώνω είναι αυτή. Εχθές δούλευα. Λούστραρα γραφεία, ξαναδούλευα, ξαναλούστραρα στα διαλύματα. Δεν ήταν λίγο περίεργη η φάση. Προσπαθώ να φτιάξω κάτι πολύ όμορφο. Αν δεν καταστραφούν όλα ξανά. Τέλος πάντων, σας έχω εντωμεταξύ. Βλέπω τώρα. Το διόρθωσα από την προηγούμενη φορά. Πάνω, εδώ πάνω. Εκεί, εκεί πάνω, θα τεντωθεί το χέρι και τώρα πετάγεται μέσα από το PlayStation. Που λέει καινούριο γραφείο. Είναι σε φάση το goal που έχω για να πετύχω να το ψετάρω όπως θέλω για το stream.
Τσάτρα, πάτρα θα τα καταφέρουμε εν τω μεταξύ. Α, δούμε. Λοιπόν, αυτά. Πολύ μιλάω, πήρα φορά. Καλησπέριζω όσους μπήκατε τώρα. 7 άτομα λέει σε μένα. Δεν ξέρω σε εσάς πώς, τι ενημέρωση έχετε. Εν τω μεταξύ, έβαζα το κινητό μέχρι τώρα να τσεκάρω κι εγώ λίγο ότι το stream ρέει καλά. Αλλά τώρα δεν μπορώ να το κάνω. Θα με ενημερώνετε εσείς. Εγώ πιστεύω ότι όλα πάνε καλά. Λοιπόν, στα κλασικά μας. Τσεκ μουσική. Λοιπόν, η μουσική είναι νομίζω κομπλέ στην επιφάνεια εργασίας. Μπορεί να τη χαμηλώσουμε. Βασικά το θέμα είναι δουλεύω και κάνω όλα τα άλλα ταυτόχρονα, αδερφέ. Έπρεπε τόσα χρόνια να το ξέρεις. Λοιπόν. Το χώρο να δουλέψεις, το χρόνο που διάβασα. Α, καλά. Ναι, ακριβώς. Επειδή δεν έχω πολύ χώρο, το δωμάτιό μου, το δίπλα δωμάτιο που τα έχω στημένα όλα είναι το μισό από όσο είναι αυτό, αν μπορείτε να το καταλάβετε τέλος πάντων. Οπότε είναι τόσο στενεμένα όλα και είναι λίγο περίεργη φάση. Τέλος πάντων, σήμερα λοιπόν. Έχω εντωμεταξύ το theme του Cyberpunk. Είδατε τα χάλια από το Cyberpunk, τι έγινε, τι δεν έγινε. Φαντάζομαι πήρατε μια πρέφα. Απέσυρε από το Play Store η Sony το Cyberpunk, άρα δεν μπορούσε να το αγοράσεις. Εγώ που θα πάρω το CD, βέβαια δεν ξέρω αν μπορώ να το βάλω μέσα για να παίξει λίγο δύσκολα, γιατί λείπουν όλα τα patch, όλα τα update από μέσα, θα είναι ένα έσχος. Οπότε, εκεί που υπολόγιζα κι εγώ να χαιρόμουν όπως όλοι οι υπόλοιποι το Cyberpunk, και σας ξαναλέω, ο δικός μου πόνος είναι διπλός, γιατί οι περισσότεροι αγοράσαν ένα τέτοιο, ένα CD και λένε «ΟΚ, δεν θα το παίξω, θα το δώσω πίσω». Τι να πω κι εγώ που περιμένω να πληρώσω 220 ευρώ για τη συλλεκτική του Cyberpunk και δεν θα μπορέσω να το παίξω καν, απλά θα κάθομαι και θα κοιτάω το άγαλμα και θα μου πεις «Μα το άγαλμα». Όσοι ξαναλέω με ξέρουν και ξέρουν ότι τα παιχνίδια που αγαπάω τα κάνω platinum, αυτό είναι γεγονός, τα περισσότερα, ξέρουν ότι τις συλλεκτικές δένομαι με τα παιχνίδια και αυτά που αγοράζω συλλεκτικές θέλω να τα χαρώ. Δεν σημαίνει κάτι ένα ξέρω άγαλμα για μένα ή οτιδήποτε. Τέλος πάντων, οπότε ναι, περιμένω να πληρώσω 220 ευρώ για κάτι που δεν θα παίξω ποτέ. Είναι η χαρά μου μεγάλη. Αυτά έχει ζωή λοιπόν. Οπότε ας κλάψουμε όλοι μαζί για το Cyberpunk που, θα παίξουμε ποτέ, που δεν θα παίξουμε ποτέ. Οπότε λέω τι πιο κοντινό στο να δοκιμάσουμε ένα παιχνίδι που ήθελα να παίξω γιατί δεν είχα τη χαρά να το παίξω ακόμη. Το έχω αγοράσει με CD, μέσα είναι το CD, αλλά το είχε δώσει και το Play Store Jabba στο PS Plus που έχω. Οπότε το κατέβασα από το PS Plus για να μην βάζω το CD. Detroit Become Human. Ένα πολύ όμορφο παιχνίδι το οποίο είναι γυαλιώσιμο. Καλησπέρα, πού σε ρε Θύμιο, πού σε ρε Θύμιο, εδώ να σου πω τον πόνο μου να κλάψεις μαζί μου. Αλλά όχι, εντάξει, δεν κλαίμε, τι έχει πλάκα. Anyway. Ναι, όταν φτιάξω τα πράγματα, σε φάση το βγάζω εντωμεταξύ. Περιμένω ότι τώρα το τέτοιο, σκεφτείτε, η συλλεκτική είναι μόνο για PlayStation 4. Στο PlayStation 4 γίνονται αποσύρσεις. Όλοι τα δίνουν πίσω να τα ξεφορτωθούν. Κανένας δεν αγοράζει πλέον το Cyberpunk. Online, νέκρα, τέλειωσε, δεν αγοράζει κανένας. Λοιπόν, οπότε θα είναι σαν το τέτοιο, θα είναι σαν το ET, στη Atari. Όσοι τα ξεφορτώνουν, τα ξεφορτωθήκανε, οι συλλεκτικές θα είναι super σπάνιες κάποια στιγμή. Οπότε μετά από χρόνια θα τα πουλήσω χρυσό όμως και θα βγάλω χιλιάδες, λέμε τώρα. Πάντως, με τη συλλεκτική από το Witcher που έχω, ένα μηχανάκι το βγάζω πλάκα-πλάκα μικρό. Ναι. Ισχύει αυτό, αλλά εγώ Θύμιο περιμένω τη συλλεκτική, όπως δεν πρόλαβες να μπεις στην τέτοια, περιμένω τη συλλεκτική μέσα, οπότε περιμένω να τα σκάσω, για να κάνω. Anyway, δεν θα παραπονηθώ γι' αυτό, δεν γαμιέται, συμβαίνει. Υγεία. Καλησπέρα Πέτρο. Φράγκα ή αγάπη, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Από αυτά δεν ξέρω εγώ, χωριό, δεν τα ξέρω εγώ αυτά τα κόλπα, τα περίεργα. Λοιπόν, προς το παρόν θα παίξουμε Detroit. Detroit, oh. Λοιπόν, ξεκινάμε. Είπα να το βάλω προχτές να δω πως, όχι πως ξεκινάει, τα μενού του λίγο, αλλά συνειδητοποίησα ότι είναι μια διαδικασία που τη φτιάχνει στην πορεία. Οπότε ίσα ίσα που το άνοιξα και το έκοψα. Detroit, είπα να είναι στο theme το αυριανό. Καταρχάς, αύριο όταν θα μπείτε για τα book φάση, για τα βιβλία που θα συζητήσουμε, έχει sci-fi. Οπότε
τι καλύτερο sci-fi παιχνίδι από το Detroit Become Human. Τα Χριστούγεννα μάλιστα, τα οποία είναι την άλλη εβδομάδα και μάλλον θα είναι εορταστικό, λέω να δοκιμάσουμε το Until Dawn. Το οποίο είναι, ταιριάζει και μάλλον θα το πάμε full, επειδή δεν θα δουλεύω όλη μέρα, μπορεί να το ξεκινήσω και από νωρίς, πραγματικά σε φάση, μπορώ να το ξεκινήσω από νωρίς. Φίλιπ και Ντίκ, τι είναι αυτό? Λοιπόν, πάμε να το ξεκινήσουμε. Εν τω μεταξύ, τώρα εγώ σκάλωσα. Τι Φίλιπ και Ντίκ, τι είναι αυτό, κάτι μου θυμίζει, γιατί μου θυμίζει Φίλιπ και Ντίκ. Τορτουάζ. Καθηγητής είμαι, φυσικός. Φυσική, διδάσκω σε παιδιά online αυτή την περίοδο. Συνεργάζομαι και με έναν online φροντιστήριο, ιδιαίτερα τεχνικά. Μαθηματικά, φυσική, χημεία, βιολογία και όλα τα καλά. Φέρτε και το διδάσκω. Λοιπόν, και ξεκινάει κάπως έτσι. Εν τω μεταξύ πετάγεται αυτό το τεράστιο καινούριο γραφείο, το οποίο δεν θα το φτιάξω ποτέ όπως φαίνεται. Μισό λεπτάκι να διορθώσω λίγο το donation goal. Λοιπόν, να το μικρύνουμε λίγο, δεν χρειάζεται να είναι τόσο τεράστιο. Λοιπόν, αυτή η κοπελίτσα μας βοηθάει να... ηλεκτρικό πρόβλημα... Α, ναι, το Philip Dick! Όπο και λέω ότι... Ναι. Αύριο. Tomorrow. Εννοείται. Και Philip Dick θα έχει και Clark θα έχει. Και θα σας φτιάξω και πάλι ένα ωραίο list online με τα βιβλία τα περισσότερα. Ψάξω να τα βρω σήμερα ή αύριο πριν το τέτοιο. Αύριο θα έχουμε πολύ ωραία πράγματα να πούμε. Λοιπόν... Παρεπιπτόντως να σας πω, συνέχεια νέα ιστορία, κεφάλαια, πρόσθετα επιλογές. Έφτιαξα λίγο να είναι στα ελληνικά με ελληνικούς. Εν τω μεταξύ δεν ακούτε ήχο όμως εσείς τώρα από το PlayStation. Και είναι σε φάση τώρα πρέπει να ακούτε και το ήχο. We hope for better things, λέει το κορίτσι. Artificial intelligence, οσμίζουμε. Ας πούμε ότι είναι πολύ καλύτερο από το Cyberpunk, τουλάχιστον και παίζει. Οπότε πάμε να το δοκιμάσουμε. Έχει κεφάλαια τα οποία δεν έχουμε ξεκινήσει. Οι επιλογές μας έχουμε κάτι ιδιαίτερο. This is the options section. You can customize your experience here. Ωραία τα λες, αλλά... Λοιπόν, γλώσσες ξαναλέω, σας έχω τα ελληνικά. Υπότιτλους σας έχω τα... Σε υπότιτλους σας έχω πάλι ελληνικά μεγάλο προς μεσαίο για να μην σας κόβει πολύ. Τώρα δυσκολία... Στο εύκολο το έβαλα, έχει εύκολο επιθετικό. Θέλω να το πρώτο, γιατί το συγκεκριμένο μάλλον το κόβω να το παίξω σε πολλά playthrough, το παίξουμε σε εύκολο. Λοιπόν... Οπότε... Α, για να δούμε το βίντεο. HDR δεν έχω δυστυχώς, έχω βάλει τη φωτεινότητα στο... Ναι. Ωραία, νομίζω ότι είναι κομπλέ. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Καλησπερίζω όσους μπήκατε. Σήμερα έχουμε... Αυτό. Σήμερα έχουμε Detroit Become Human και είμαι σίγουρος ότι θα μ' αρέσει. Λοιπόν, νέα ιστορία. Αν και δεν το ξεκίνησα. Ναι, πάμε, νέα ιστορία. Ούτως ή άλλως δεν το έχω ξεκινήσει καν. Μόλις ξεκινούσε το κόψα. Οπότε πάμε να κάνουμε καλού κακού καινούργια ιστορία, να το δούμε όλο εξ αρχής μαζί. Αχ, ναι. Ναι, όντως, βασικά αυτό έχει πολλές επιλογές, οι οποίες επιλογές από όσο ξέρω νομίζω επηρεάζουν τα πάντα όλα. Πάμε να το δούμε, παιδιά. Πάμε να δούμε. Είναι 8.29. Android. Ο πρωταγωνιστής πρέπει να είναι αυτός, νομίζω, λογικά. Θυμάμαι το τρέλερ όταν είχε βγει. Εν μεταξύ, αυτός ο δακτύλιος μου θυμίζει τόσο πολύ Black Mirror. Επίσης, σειράρα το Black Mirror, παιδιά. Σειράρα, όσοι δεν το έχετε δει, δείτε το. Άντε για πάμε. Με τον αριστερό μοχλό κίνηση. Εντάξει, αυτό είναι το tutorial. Ωραία, πάμε. Οπ. Detective φάση. Α, το Dark το έχω δει και τα τρία σεζόν. Τρομερό. Επίσης, το Dark είναι από τις πολύ καλές σειρές με time travel. Νομίζω ότι είναι αρκετά καλή. Έχει τα flow της. Το δεύτερο season είχε πολλά flow. Το τρίτο τα διόρθωσε, μπορώ να πω. Βασικά, για περίμετε λίγο. Θέλω να ξαναδώ τώρα. Εν τω μεταξύ, τώρα πρέπει να προσέχω και στα δύο. Ωπ, μια σφαίρα.
Please, please, you gotta save my little girl. Wait. You're sending an android? All right, ma'am. You need to go. You can't do that. You... Λοιπόν, έχει ιστορία τώρα, οπότε προσοχήσεις εδώ. Παρέα όλοι μαζί. Λίγο δικιά μου φωνή, ε. Ωραία, λογικά. Τώρα πρέπει να με ακούτε λίγο καλύτερα. Ωραία. Ε, βρες τον επιθεωρητή Άλεν. Οκ, πάμε να βρούμε τον επιθεωρητή Άλεν. Σκανάρι, αυτός πρέπει να είναι εκεί, ε. Για να δούμε κανένα στοιχείο. Πριν να πάμε να τον βρούμε, εμείς θα σκανάρουμε λίγο το χώρο. Αχα, δεν με αφήνει. Ωραίο. Περίεργος χειρισμός. Μπάρι Άλεν. Ναι, αυτό, προσπαθώ να αλληλεπιδράσω με ό,τι δω, αλλά... Δεν μ' άφηνε, έπρεπε λέει να πάω... It already shot down two of my men. We could easily get it on the edge of the balcony. If it falls, she falls. Do you know its name? I have προφανώς και έχει σημασία. Does it matter? I need information to determine the best approach. Do you know if it's been behaving strangely before this? Listen, saving that kid is all that matters. Εν τω μεταξύ θα σας κλείσω λογικά τον ήχο από πίσω για να εστιάσουμε στη τέτοια. Ωπω, υπέροχα! Για πάμε να δούμε τι γίνεται. Okay. Μάλιστα. Οπότε... Το αποκλίνω πήρε το όπλο του πατέρα, μάλιστα. Και βλέπεις πέσανε και οι σφαίρες. Ω, τι γαμάτο! Ωραία. Φω! Εντάξει, οκ. Κατάλαβε τι έγινε και εντόπισε τον όμηρο. Πάμε να καταλάβουμε τι έγινε βασικά. Υπάρχει κάτι άλλο που θα έπρεπε να δούμε εδώ πέρα. Απλά εδώ μεταξύ δεν ξέρω αν είναι τόσο καλό για stream του συγκεκριμένου παιχνίδι, αλλά είναι παιχνίδαρος. Οπότε πάμε να ανακαλύψουμε μαζί το μυστήριο. Ελπίζω να σας βάλω στο τρυπάκι. Από εδώ ήρθαμε, οπότε θα ξεκινήσουμε λίγο να δούμε τι παίχτηκε. Κατάλαβε τι έγινε λοιπόν, για πάμε εδώ. Εδώ. Απ' το γάκι. Προσπαθούμε να δούμε γύρω γύρω. Μία-δύο σφαίρες. Δεν βλέπω κάτι ιδιαίτερο. Εκτός από τα ψάρια και τις σφαίρες του τζάμι το οποίο άδειασε στο μικρό ενιδρίο.
Δεν μπορώ να δω κάτι άλλο, λυπάμαι. Ευχαριστώ για το follow. Λοιπόν, ωραία, εδώ δεν έχουμε κάτι άλλο, οπότε και εδώ σφαίρα. Λοιπόν, οπότε πάμε να βρούμε τι γίνεται. Καλησπέρα πολύ. Εν τω μεταξύ, χαίρομαι γιατί σας αρέσει από ό,τι καταλαβαίνω σε όλους, το έχετε παίξει. Λοιπόν, εκεί πέρα έχουμε πραγματάκια, πρέπει να πάμε. Λοιπόν, επίσης θα πάμε και εκεί πέρα για να δούμε. Για να δούμε πρώτα εδώ. Θέλει το χρόνο του, όπως καταλαβαίνετε. Ωραία, θα πάμε και εδώ. Ακουστικά στο πάτωμα. Ο υπολογιστής, κάτι άλλο δεν βλέπω ενδιαφέρον, οπότε για πάμε. Να δούμε. Θα φάμε χρόνο εδώ δηλαδή. Το παιδί δεν άκουσε τις προβολές μου, οκ. Okay. Και πάμε λίγο να δούμε. Έβλεπε, check the now. Δύσκολα τα πράγματα τα βλέπω. Δύσκολα τα πράγματα τα βλέπω. Εγώ αυτά έχω να πω μόνο. Στο άλλο δωμάτιο πρέπει να πάμε, πως το κόβω. Πάμε στα θύματα. Πόπο, είναι πολύ ωραία τα γραφικά του. Και στο πρώτο άτιμο δείχνει πάρα πολύ όμορφα. Λοιπόν, για πάμε εκεί πέρα. Εν τω μεταξύ, Philips John, αισθάνεσαι σαν ανδροειδές όντως, πραγματικά. Ο χειρισμός είναι πραγματικά λες και εσύ και εσύ ανδροειδές. Αιμορραγία του πάνω πνεύματα, άφαγε σφαίρα στα πνεύματα. Τραύμα από σφαίρα, πήγε από κάτω, τον χτύπησε σφαίρα και βγήκε από πάνω. Μάλιστα. Άρα για να. Ή τον πυροβόλησε από πάνω ή από κάτω, μάλλον από πάνω πρέπει να τον πυροβόλησε. Βασικά τον γάζωσε. Τον βίασε λίγο, αλλά. Στον καναπέ καθόταν, τι σας είπα. Πω πω, αισθάνομαι detective τώρα με αυτό. Παιδιά, δεν ξέρω για εσάς, αλλά πραγματικά αισθάνομαι detective. Γαμάτο. Μάλιστα. Άρα πρέπει να βρούμε και το tablet, φαντάζομαι. Κάτι έβλεπε αυτός. Όχι πάλι. Θα το συνηθίσω στο χειρισμό, είναι λίγο περίεργο. Αλλά θα τα καταφέρουμε, που θα πάει.
Λοιπόν, έχουμε πράγματι και θάματα. Πάμε να δούμε πρώτα τα γύρω-γύρω μαζί παρέα. Ωραία. Θα το βρούμε, θα το λύσουμε το μυστήριο. Έβλεπε Cyberpunk. Τα περιμένει. Ωραίος. Οπότε πάμε, έλα καλά μου περπατά. Έλα ρε παιδιά, πραγματικά. Αφήστε με να τελειώσω, δηλαδή θέλω το χρόνο μου. Όσο καθυστερείς δηλαδή τόσο πραγματικά, okay. Αυτός κρατούσε το όπλο που είναι κάτω από το τραπέζι, okay. Αστυνομικός. Όμως μια σφαίρα έφαγε, okay. Για πάμε να δούμε ένα παράσταση. Κρατούσε το όπλο. Ο μπάτσος έριξε στο αποκλίνον. Αποκλίνον είναι το ρομπότ. Είδε το πυροβολισμό, μάλιστα. Ήρθε, σταμάτησε. Παπ, παπ, παπ. Και το όπλο από κάτω. Οκ. Μάλιστα. Όπως βλέπουμε παιδιά. Επίσης κατάλαβα ότι μάλλον δεν έχω δει και κάτι εδώ. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Τάμπλετ, το θυμάμαι. Okay. Είδες, σου ξεκλειδώνει. Oh boy. Οπότε ξεκινάει από εδώ. Πα, 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 και το τάμπλετ έπεσε εκεί πέρα. Ο Βάλ πρέπει να τα κοιτάς προσεκτικά όλα. Να δει το τάμπλετ. Για να δούμε τι έβλεπε ο πατέρας. Pornhub. Κατάλαβες τι παίχτηκε τώρα. Ήθελε να τον αντικαταστήσει, οπότε τα πήρε. Οπότε έχει συνέστημα, έχει... Έχει αισθήματα το ρομπότ, έχει αναπτύξει αισθήματα. Έλα βρε παιδιά, λίγο υπομονή. What the fuck are you doing? You gotta talk to him. Παιδιά, μη βιάζεστε, όχι ακόμα. Θέλω να βγω έξω. Τώρα, εν τω μεταξύ, πω πω. Άντε πάμε έξω, κατάλαβα τι παίχτηκε. Με 68%, για να δούμε. Stay back! Don't come any closer or I'll jump! No, no, please, I'm begging you! Go, go, go! Πρώτα αφού δεν μ' άφηνε. Αυτό είναι το τέτοιο, ότι δεν μ' άφηνε να... Hi, Daniel! Χωρία θα το πάμε, θα το φελάρω. How do you know my name? I know a lot of things about you. I've come to get you out of this. Θα το παίξει ο ψυχολόγος που είναι μισά στοιχεία. I'm not going to hurt you.
I just want to talk and find a solution. Talk! I don't want to talk. It's too late for that now. It's too late. There's no way out, Daniel. What you've done is too serious. Bravo. The only question is whether or not you take another innocent life. It's not up to you. I'm holding all the cards. If I die, she dies. You hear me? Όπω θα το φεϊλάρω. You're defective, Daniel. There's a problem with your software. We're going to fix you and everything will be okay. I don't need to be fixed. I'm working. Παιδιά, συγγνώμη, αλλά ήταν αποτυχία. I will never let anyone humiliate me again. Ever. Listen. I know it's not your fault. These emotions you're feeling are just errors in your software. No, it's not my fault. I never wanted this. I love them, you know? But I was nothing to them. Just a slave to be ordered around. I can't stand that noise anymore. Tell that helicopter to get out of here. Πολύ έλεγχο. Δείτε τώρα τι θέλει θα κάνω. Περιμένετε. You have to trust me, Daniel. Let the hostage go and I promise you everything will be fine. I want everyone to leave. And I want a car. When I'm outside the city, I'll let her go. That's impossible, Daniel. Let the girl go, and I promise you won't be hurt. Έλα, 60% πιθανότητες έχουμε. Δεν θα πεθάνεις, θα σε σώσω εγώ όμως. You're not going to die. We're just going to talk. Nothing will happen to you. You have my word. Okay. I trust you. Το έκανα εγώ, έσωσα το κοριτσάκι πάντως. Sorry, αλλά... I trusted you. Δεν με άφησε να τα κάνω όλα, σε παρακαλώ. Bitch, please. Δεν φταίω εγώ. I trusted you, man, αλλά... Oh, boy, boy. Γιάρε, γιάρε. Τα καταφέραμε. Πω, παιχτούρι μεγάλο. Θα ήθελα να τον σώσω όμως. Θα το ξανακάνω κάποια στιγμή για να δω μήπως μπορώ να τον σώσω. Αλλά θέλει ψάξιμο. Πω, δυνατό είναι το άτιμο. Κάτσε να χαμηλώσω λίγο ένταση. Πω. Είναι πολύ δυνατό. Εδώ μπορείς να ανατρέξεις το μονοπάτι που έχεις ακολουθήσει. Οκ. Για να δούμε τι... Οκ. Οκ. Θα μπορούσαμε ίσως να τον έχουμε σώσει κιόλας, ε. Εντάξει. Το ίμιο. Τουλάχιστον σώσαμε το κοριτσάκι. Πολύ τίμιο θα έλεγα. Πες ψέματα στο αποκλίνον. Εντάξει. Πάμε. Ου! Αχ, τι τρέχει Linux. Είναι ωραίο το άτιμο. Ναι, κατάλαβα, τι ωραία που θα περάσω. Αλλά από όσους ξέρουν είναι παιχνίδαρος, οπότε. Πω, Black Mirror. Είμαι σε βιτρίνα φαντάζομαι. Γεια σας παιδιά.
Είμαστε στο Android Zone. Customize your Android. Με πήρανε. Δεν μ' άρεσε ο Μπάρμπας. Δες τον. Θα καλοπεράσει η Κάρα. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Θα καλοπεράσει η Κάρα, το καταλαβαίνετε. Το μεταξύ βλερολεκιασμένη φανέλα. It's an Android world out there. Detroit Become Human παίζουμε για όσους έχετε μπει τώρα και απορείτε. Φαίνεται αρκετά ενδιαφέρον, μου αρέσει. Και ενδιαφέρον και κάψιμο είναι και όλα τα καλά μαζί. Και ωραία γραφικά έχει. Pop, τι ωραία γραφικά. Προφανώς, για πες. Σε φάση, σε τέτοια παιχνίδια πάντα θέλω συμβουλές. Βασικά ναι, οκ. Okay. Θα το κάνω όπως το... Βασικά ναι. Συνήθως είμαι υπερβολικά καλός στο πώς, αλλά ναι. Θα προσπαθήσω να είμαι normal. Ήρθαν τα Android και μας πήραν τις δουλειές. Κατάλαβα. Οπότε θα είμαστε όπως είμαστε και πάμε να δούμε. Θα το προσπαθήσω να δούμε πώς θα πάει. David Cage, ένας σκηνοθέτης και σενάριογράφος. Τι λες τώρα. Το μεταξύ μου αρέσει γιατί πανέχει το δακτύλιο όπως έχουν το δακτύλιο που σώζουν στο μυαλό τους. 2038. Για το μεταξύ, σε τι χρονολογία ξεκίνησε? Βλακεία έπρεπε, ίσως να καταφέρει να σώσω και το Android, αλλά... Απλά βλακεία μου, βλακεία μου, δεν πειράζει. Tech addict. Για κάποιο λόγο οι μοχλοί μου δεν ανταποκρίνονται. Έλα καλό μου, νιώσε τη ζωή. Έλα. Α, είναι με την... Οκ. Okay. Ω, γαμάτο. Τι λες τώρα. Είναι και στα ελληνικά. Εντάξει. Οκ, είμαστε και στο Tech Addict. Για να το διαβάσουμε και αυτό. Ωχω! Ευχαριστώ. Τι είναι αυτό? Έγινε εξαργύρωση για επισήμανση μηνύματος. Δεν ξέρω τι είναι, αλλά... Λοιπόν, ο σχεδιασμός ανδροειδών θα γινόντουσαν εύκολα αποδεκτά από τους ανθρώπους. Ήταν μια τεράστια πρόκληση. Οκ. Okay. Τα πρώτα ανδροειδή ήταν τέλεια, είχαν τέλεια πρόσωπα, τέλεια έκφραση και σύντομα καταλάβαμε ότι όλο αυτό ήταν μάλλον ενοχλητικό. Η Cyberlife έψηξε λοιπόν για τρόπους εξανθρωπισμού των μηχανών της,
ώστε να γίνουν τα νέα iRobot και έτσι φάσεις. Okay. Και έκαναν δύο φίλων ανδροειδή, κάθε εθνικότητας, χιλιάδες φωνές για να βρουν ευχάριστους τόνους και υφές. Τελειοποίησαν το ρεαλιστικό ανοιγοκλείσμα ματιών και αντιγιά. Και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε σήμερα. Κυριλέ, ωραία. Λοιπόν... υπάρχει κάτι άλλο που θα έπρεπε να δω εδώ και δεν βλέπω. Εδώ μεταξύ το Eagle Eye από το Assassin's Creed δουλεύει παντού. Θα ήθελα λίγο πιο ωραία κίνηση στην κάμερα. Ω, ένα μωράκι, για πάμε εδώ. Οκ, δεν θα δούμε το μωράκι. Εδώ μεξί όπως καταλαβαίνετε καθίσεις και λίγο. Water, water. Έλα καλό μαδροειδές, δώσε μου νερό να πιω, λες και δεν μπορώ να το κουβαλάει μόνος του. Πω, πώς τους περιφέρονται έτσι. Κοπρόσκλη. Βάου, περιμένεις να ανάψεις πράσινο σοβαρά τώρα. Βάου. Ω, εκεί θα πάμε. Android work ahead, μάλιστα. Πάμε να δούμε και τον άστεγο. Αφού φτάσαμε ως εδώ. Όπως καταλαβαίνετε, ο Κώστας θα τα δει όλα. Είναι η χαρά. Χάσαμε τη δουλειά μας στο Android. Έρχονται από το εργοστάσιο και μας παίρνουν τις δουλειές. Ω, Jimbot, ευχαριστώ. Jimbot και εσύ, Androidbot. Πάμε να δούμε και... τι είναι εκεί το καροτσάκι. Α, αυτή ήτανε. Μπορώ να πάω που θέλω. Α, εκεί απαγορεύεται. Εδώ δεν είναι η κατάστημα σου λέει. Το μεταξύ είναι λίγο ιδιαίτερο. Θα ήθελα πιο πολύ ελευθερία στην κάμερα. Αλλά έχει το κόλπο της. Εντάξει. Μπορώ να κουμπίσω. Άντε. Πόσες ώρες πρέπει να περιμένω να γίνει πράσινο. Πράσινο. Yeah, you know. Τι λέει εδώ, don't. Walk. Εντάξει, άντε, άναψε πράσινο, ωραία. Έλα, περπάτα, περπάτα. Όπου δεις κίτρινο, ναι, αυτό προσπαθώ να κάνω. Κεραστινόμε, δεν έφτυγα εγώ. Παπ, παπ. Οπ. Οπ, γεια σας παιδιά, και εγώ δικό σας είμαι. Εδώ με φορτίζουνε, μάλιστα. Όλα ηλεκτρικά. Α, ένας μπάρμπας είναι εκεί, κίτρινος. Ρεβός. Προς τα εκείνη το κατάστημα από ό,τι κατάλαβα. Οκ. Okay. Ωραία, εντάξει, είδαμε τα περισσότερα, οπότε... ένα παιχνίδι της υπομονής είναι.
ένας ευαγγελιστής. Who am I? Δεν θα φάω ξύλο. Εντάξει. Θα ήθελα να πάω από εκεί μέσα. Τι είναι, Apple Store? Όχι, δεν μπορώ να πάω από εκεί. Γαμώ. Ρε Μάστορ, εσείς τα φτιάξετε τα Android, δηλαδή αυτό το πράγμα δεν το καταλαβαίνω. Πρώτα τα φτιάχνεις και μετά παραπονιέστε ότι τι. Ότι τι. Το μεταξύ είναι από τα κλασικά θέματα. Πού είναι το Μπερλίν, εδώ είναι. Ότο Βοντέλη, Πάιν Άκλι, Μπερλίν, Μπερλίνι Πέιντς. Είναι ιδιαίτερο. Γεια σας, ήρθα να πάρω τα ρούχα. Παρακαλώ, τι θα σας δώσω? Θα μ' αφήσετε λίγο να ξερευνήσω το χώρο σας, καθόλου creep. Εντάξει, το έχουμε. Σύνδεση. Οπ. Είμαι το ρομπότ σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρέωσέ το στο λογαριασμό μας. Πλέρω. Transaction complete. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μετά πάμε για Death Stranding με αυτό. Έτοιμος ο κουριεράς. Bellini Paints. Για να αλλάξεις γωνία με το αρένα. Πάμε λίγο εδώ στο θείο. Οκ, ούτε εδώ μπορούμε, μάλιστα. Και πάμε πίσω, οκ. Αργό λίγο στην αρχή. Έχει κάτι μήνυμα από κι αυτά, να δούμε επιλογές. Options. Όχι, οπότε πάμε όπου μας πάει. Θέλετε μήπως να σας βάλω μουσική από πίσω? Εν τω μεταξύ εγώ ακούω κανονικά μουσική. Απλά τη χαμήλωσα γιατί είναι σε φάση να ακούω τους ήχους του παιχνιδιού. Παρέλαβε το πακέτο και πάρε το λεωφορείο. Κανονικά θα πρέπει να έχει jetpack, αλλά τέλος πάντων. Δεν βλέπω κάτι. Ρατσιστμός! Bullying! Σπερά! Γεια σου, Χριστάρα. Σας παρακαλώ. Πω πω, εντάξει. Χριστέ μου, έλεγες. Θα σου σκίσουμε το κολαράκι, λέει. Oh boy. Γιάρε, γιάρε. Είναι property. Okay.
go. Delivery time. Τα Android είναι φίλοι μας. Yeah. Να ξαναπάω πάλι πίσω. Oh. Κίτρινο. Για να δούμε. Ναι, ναι, sure. Οπ. AP 7700, λέει. Hard work for it. Time, free time for you. Oh. Θα ήθελα ένα ρομπότ. Γάμω το, ακριβά είναι. Πάμε, προχωράμε. Oh. Υπάρχει κάτι άλλο να δούμε εδώ, δεν βλέπω κάτι άλλο. Εν τω μεταξύ είναι τόσο... Okay, εκεί. Πεντακάθαρη πάντως η στάση, έτσι. Και παίρνουμε το λεωφορείο. Ο ρομπότ... ναι. Κάνε. Δε, εγώ δεν έχω θέμα με τα spoiler. Ίσα ίσα. Δεν θα το παίξω, μια χαρά το παίξω. Πρέπει να είναι αυτό που παρήγγειλε ο πατέρας από το κοριτσάκι. Ναι, το μοντέλο στάνταρ. Γεια σας κύριε οδηγέ. Είναι λίγο creepy αν το καλωδείς. Ειδικά λεωφορεία μόνο για Android. Ποιο να προσέχω, τον αστυνομικό ή τον... Α, κατάλαβα. Έχει και επαναστάσεις. Εντάξει, είναι όλα τόσο πεντακάθαρα και καλογιαλισμένα. Είναι τελείως futuristic. Τι έγινε, κέρδισα, τα έκανα όλα. Πω, πω, μα ποιος είμαι ο άνθρωπος. Τι λες τώρα. Αυτό ήταν δηλαδή, είχα ένα ολόκληρο sequence. Τι δεν έκανα, κάτι δεν έκανα. Τι δεν έκανα ρε παιδιά. Κάτι δεν έκανα, κάτι δεν είδα. Αχ, είναι η γνώμη δυσπιστία. Τέτοιοι είναι αλήτες. Okay. Οπότε έχουμε sequence το πάμε. Μάλιστα. AX7400 είναι αυτό. Το άλλο ήταν πιο καλό μοντέλο. Ήταν το 700, Παναγιώτη. Αυτό ζει στη φτωχογειτονιά. Στο Bronx. Ναι, γεια σας, θέλω ένα ρομπότ, αλλά το σπίτι μου είναι καλύβα. Έπρεπε να φάω ξύλο. Άμα έτρωγα ξύλο θα κερδίζα. Πατερούλη, θα μ' ανοίξεις. Έχεις την πόρτα μόνος σου. Γεια σας. Μπορώ να σκανάρω το χώρο, να δω τίποτα. Ναι. Ας δούμε που μένεις λίγο. Πού είναι το υπόγειο. Να φωνάξω την αστυνομία όταν θα χρειαστεί. Έχει και κάτω ανακύκλωση Green Detroit απ' έξω. Στο Detroit ήταν ο Σπύρος. Έχω ένα μαθητή ο οποίος... Πού είναι στο Detroit ή στο Seattle. Δεν θυμάμαι. Γάμο του. Detroit πες να είναι. Your daddy. Ποιοι είναι και κανένα άρωχο. Σκληρός πατέρας. Ενεργοποίησε τη σκούπα, μάζεψε τα πιάτα. Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
Αλκοολικός, πατερούλης. Έλα εδώ μικρό μου πόνι. Πού είναι το τηλέφωνο, πάμε να το σηκώσουμε. Α, το πήρε ο πατέρας. Άμα τα κοντρόλ μέσα είναι λίγο ιδιαίτερα. Οπ. Στο στράτο. Σοβαρά τώρα, θα πλένε και πιάτα. Κλείνε πιάτα σαν μια καλή νοικοκυρά. Πόσο interactive πια. Οπ, και πλένω πιάτα. Πλένω πιάτα. Εδώ δεν πλένω τα πιάτα στο σπίτι μου, τα πλένω στο παιχνίδι. Γεια σου, θα τα πούμε σε λίγο, Άλις. Δεν είσαι καθόλου creep. Έλα, τρίβε. Έχουμε και δουλειές να κάνουμε. Πω, πω. Οπ, οπ, οπ. Οπ. Οπ, οπ. Βέβαια, μια μπύρα να φέρω, κύριε Κάρλ. Ό,τι πείτε, ό,τι πείτε, κύριε Γουλή. Ό,τι πείτε, κύριε Γουλή. Εδώ, εδώ. Ορίστε του κυριούλη, πάρτε μια κρύα μπύρα. Σας παρακαλώ. Έλα μπαρμπά. Μεγάλος παίχτης. Πάντως είναι κυρτή η τηλεόραση του Mr. Carl. Ωχ, Χριστέ και Παναγιά, είναι ήδη αμάν. Έλα, Κάρλα. Πάντως για... αυτό είναι από το PlayStation 5. Οπ! Τι έχουμε εδώ, exploit! Για πάμε να ελέγξουμε τα χάλια μας. Αυτό ήταν το μάζεψα τώρα εγώ. Πω πω είναι τόσο... τα μόνα που μου φαίνονται περίεργα είναι τα controller, παιδί μου. Άντε πάμε πάλι πίσω. Τι έχουμε εδώ? Γιόγια. Ευχαριστώ Γιόγια. Μάζεψου κανένα σκουπίδι. Εδώ. Πόσες σπίτσες, μόνο με πίτσες ζουν αυτοί. Το κοριτσάκι πρέπει να ζει σε καθαρό σπίτι. Θα το προστατεύσουμε. Ο μπάς είναι ελέρα. Πού είσαι, καλησπέρα. Τι γίνεται, τι κάνετε. Κύριε, κυρία Γιώργια, δεν ξέρω. Άντρας, γυναίκα. Λοιπόν, τα μάζεψα τα σκουπίδια, κύριε. Οπ! Βγάλε έξω τα σκουπίδια. Έχει κανένα πτώμα? Άντε, πάμε έξω. Άντρας. Οπ! Credit card application form. Invoice. Overdrawn. Καλά. Κατάλαβα. Είμαστε μέσα. Έχουμε μπει μέσα. Και ήθελε και ρομπότ. Εν τω μεταξύ, με το Γιώργια, να σου πω την αλήθεια, το nickname δεν θυμάμαι, αλλά λογικό είναι. Λοιπόν... έβγαλα τα σκουπίδια, μάλιστα. Έχω κάτι άλλο να κάνω, πάμε πάλι πίσω.
Γίνεται ρομπότ. Να σκουπίσετε τα πιάτα μας λέγαν, θα είναι καλά. Τι έχουμε εδώ? Έτο! Θα πάω στον κήπο, θα πάω στον κήπο. Θεσσαλονίκη. Ναι, σε κοιτάω, κοριτσάκι. Έχουμε να διαβάσουμε περιοδικό. Τι διαβάζει? All Sports. Οκ. Okay. Το ανδροειδής έχεις να... Ναι, 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 μήπως έτσι πλήγεται το άθλημα. Οκ. Okay. Η Τζένι Waterfield, επικεφαλής του περιοδικού Comar, λέει ότι επειδή το αθλήματος είναι να ψηφά τα... Ναι, οκ. Okay. Ο Κρίστοφερ Λένοξ, φανατικός του αθλήματος και πρώην πίτσερ, πιστεύει ότι το ανδροειδή κάνουν τους αγώνες συναρπαστικούς. Μάλιστα. Για κάτι έχει και άλλο προοδικό. Για κάτι πρέπει να δούμε, έχει και το άλλο ένα προοδικό. Συνήθως αυτά είναι δύο. Ναι, ναι, Λίμνο είμαι τώρα, εδώ και καιρό. Προς το παρόν. Λοιπόν, για να δούμε το επόμενο. Σύνδεση των άκρων. Ωπα, τι φάση. Πρωτοπορίες στις συγκοινωνίες που συνταράσσει στην Καλιφόρνια. Το SubTube ολοκλήρωσε σήμερα το πρώτο ταξίδι από το Μανχάταν στο κέντρο του LA σε κάτω από 2 ώρες. Λιγότερο από το μισό χρόνο σε σχέση με την πτήση των 5 ωρών. Η τελική ταχύτητα των 2.900 χιλιόμετρων ανά ώρα κατέστη δυνατή εξαιτίας του γεγονότος ότι το τρένο ταξιδεύει μέσα σε έναν αποσυμπιεσμένο θάλαμο που του παρέχει ένα περιβάλλον με ελάχιστη τριβή για τους μαγνητικούς κινητήρες. Αχ, αυτό το είχα εργασία. Αν και ήταν μαγλεύει δική μου εργασία στο πανεπιστήμιο, μαγνητική αόρηση και πώς να φτιάξεις τρένο με μαγνητική αόρηση. Εδώ ο Ρόκος πατρίδα. Λοιπόν, ναι, ναι, σήμερα το Detroit Become Human. Καλησπέριζω όσους μπήκατε τώρα. Λοιπόν, οι αγορές αντιδρούν, οι τιμές στα προάστια έχουν εκτοξευθεί. Εντάξει, δεν θα πάρουμε σπίτι εκεί πέρα. Λοιπόν, για να δούμε το παιδί. Εντάξει, ναι, ναι, σε βλέπω. I see you. Για να δούμε τώρα τι άλλο υπάρχει. Εκεί πέρα είναι η ρομποσκούπα. Ο Παναγιώτης λέει να βγούμε στον κήπο. Ο Παναγιώτης θα βγω στον κήπο. Λοιπόν, δώσε αναφορά στο τόντο, όχι ακόμα, δεν θα δώσουμε αναφορά στον τόντο. Για πάμε τώρα εδώ. Πάμε στον κήπο να δούμε τι θα δούμε. Έξω έχει ένα πτώμα θαμένο, όχι. Λοιπόν, ο κήπος. Πεντακάθαρος. Γκαζόν θέλει κούρεμα, η μπουγάδα θέλει μάζεμα. Πάμε να μαζέψουμε τα ρούχα. Ουοπ! Γεια σου, κοριτσάκι. Πάμε να μιλήσουμε στο μικρό κοριτσάκι. Τι θέλεις, πες μου, σε κακοποιεί πατέρα σου, τον πάμε στην αστυνομία, λέγε. Ναι, έλα Άλης παιδί μου. Ω, η Άλης θέλει να παίζει έξω. Αυτό ήταν. Μπράβο. Το καταφέραμε. Είναι θερμή η Άλης. Γεια σου ρε Άλης. Πάμε ξαναβάλουμε μπουγάδα. Αχ κύριε Κωστά.
Το ήξερατε που ήταν το πλυντήριο, σας το είπα. Όπου καλησπέριζω όσους μπήκαν τώρα, βλέπω μεγαλώνει η παρέα. Detroit Become Human. Μιας και δεν μπορούμε να παίξουμε το Cyberpunk, ας παίξουμε Detroit, ότι πιο κοντινό σε ανδροειδή μπορούμε να βρούμε. Και ποια είναι η μοίρα του ανδροειδούς? Όχι να σκοτώνει προφανώς και απλά είναι ναρκωτικά. Να βάζει μπουγάδες και να μαζεύει τα σκουπίδια από τον κήπο. Γιατί προφανώς όταν είσαι ανδροειδές, το πρώτο πράγμα που θα κάνεις είναι αυτό. Τι είναι αυτό, ναρκωτικά? Οπ, οπ! Δεν έλεγα τίποτα άλλο, γαμώτο, δηλαδή πραγματικά. Fuck! Όχι, όχι, Τόντο. Okay. Τουλάχιστον θα μπορούμε να συνδεθούμε με το παιδί. Πάμε λίγο πάλι στον κήπο και δεν μπορώ να βγω, δηλαδή αν είναι δυνατόν. Μπορώ να βγω. Δεν μπορώ να βγω. Άρα εκεί δεν θα δώσουμε ακόμα αναφορά. Δεν θα σε δώσω αναφορά, ρε. Δεν θα σε δώσω αναφορά. Οκ. Okay. Φτιάχνεται κομπλέ. Όχι ακόμα, όχι ακόμα. Fuck. Λέω τώρα τον παίζει, δεν υπάρχει περίπτωση. Μπράβο παιδί μου. Έχει ένα πολύ πετυχημένο πατέρα. Συγχαρητήρια. Να τον χαίρεσαι τον πατέρα σου. Πόβο, τρόμαξα. Αχ, πάμε. Α, ήταν ταξιτζής. Ας φύγω καλύτερα. Χριστέ μου, τι θα δω ακόμα. Πάμε πάνω, άντε, προχώρα. Κέντρα ρε, οπ, εκεί, ζυγοστάθμισε, πάμε. Λες. Στάνταρ θα παιχτεί έγκλημα και θα πάω να το διερευνήσω, δεν υπάρχει περίπτωση. Ο Χριστός και η Πανάγια. Τι είναι τούτο το χάλι. Μόνο όλους σπορτς διαβάζει αυτός. Το μεταξύ με εντυπωσιάζει γιατί είναι σε φάση αυτά που διαβάζει. Μάλιστα. Οκ. Okay. Ρε μάν μου, το διάβασα, λέμε.
Εντάξει, το διάβασε, κομπλέ. Είσαι χάσει τώρα. Και χάπια. Καλησπέρα Δημήτρη, τα καλησπέρα. Αντικαταθλιπτικά. Τα πίνω όλα, χάπια, ουίσκι και κοκακόλα. Τα πίνω όλα, τα πίνω όλα, χάπια, ουίσκι και κοκακόλα. Έλα κοριτσάκι. Ω καλά, στάνταρ τα παιχνίδια μαλακία, είναι το μόνο σίγουρο μπρο. Αλλά δεν πειράζει. Και πατατάκια και μπουκάλια από φρομίλιο. Δεν ξέρω, πρέπει να κάτσω να καθαρίσω λίγο. Μετά το live θα κάτσω να καθαρίσω κι εγώ. Τόσο σημάζεμα, θα καθαρίζω μετά ξένα σπίτι, θα καθαρίσω και το δικό μου στο τέλος. Τι λες τώρα, πεντακάθαρο κουκλί. Πρέπει να σκουπίσω με φαίνεται λίγο κι εγώ. Ωραία, αυτά τα παιχνίδια μου αρέσουν, ρε παιδί μου, σε φάση. Σε παρακινούνε. Αχ, τι ωραίο είναι αυτό. Πω πω, θα έχουμε και ανδροειδές μάχης, κομπλέ. Ρόζα, μη γελάς καθόλου. Πραγματικά, μετά από όλο αυτό, το μόνο που μας μένει είναι να καθαρίσουμε και το δωμάτιό μας. Να έμπει... Να ανοίξω και το δικό μου παράθυρο λίγο, να μπει λίγος αέρας. Ευκαιρία είναι, ξέχασα πριν. Αν πεις ότι και το παιδί είναι ανδροειδές, φαντάζεσαι. Τι έγινε ρε παιδιά? Πω πω, τι ήταν να δεις, wow. Πάμε να καθαρίσουμε τώρα, πραγματικά. Βρωμιλό. Αυτή είναι η τουαλέτα, μάλιστα. Ο καμπινές. Καθαρίσουμε λίγα και το μπάνιο. Λες. Για να είναι σε κατάθλιψη ο μαν. Να μη σφουγγαρίσω κιόλας μία. Η καλή νοικοκύρουλα που πα σφουγγαρίζει, καθαρίζει. Τα. Οκ. Μα ποιος είμαι ρε παιδί μου, για να δούμε. Φτου σκόρδα. Πω έλαμψε. Θα το έβαφα κιόλας αλλά δεν έχω μπουγιά. Και τώρα πάμε να... Ω, δες τι ωραίο. Όπω. Ωραία ζωγραφιά. Γεια σου μικρό κοριτσάκι. Μην κρύβεσαι. Yes, please. Άλλης μίλα μου. Για να δω τι έχεις εδώ, Άλλης.
Τι διαβάζεις? Alice in Wonderland προφανώς. Έτσι έτσι. Προφανώς. Είναι θερμή Alice. What, Mr. What does the fox say? Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι άλλο πρέπει να φτιάξουμε. Ω, κάναμε το μουσικό κουτί της μανούλας ήταν αυτό, στάνταρ. Treasures. Τι, θα πεταχτεί καμιά μπαλαρίνα. Τι δεν έκανα. Αχα. Κοίτα να δεις, ωραίο, cute. Εν τω μεταξύ το αντιμονίδιο σε βάζει τελείως σε μια περίεργη μανούρα. Αλλά είναι, δεν ξέρω, είναι λίγο υπερβολικά ωραίο θα έλεγα. Και βιβλιοφιλία άλλης, μπομπάς δεν διαβάζει αλλά το κορίτσι. Θα σε βάλουμε στο Bookstagram και σένα. Να με μεγαλώσεις. Οπ. Να καθαρί... Βασικά, το σωστό είναι η μάνα μου έχει μάθει να ανοίξει τα παράθυρα πριν να σημαντέψει για να μπαίνει φρέσκος αέρας. Για να δούμε. Θα το κάνουμε το σωστό τον τρόπο, το τίμιο, τον ορθόδοξο. Η άλλη σου πατέρας βλέπετε με κατάθλιψη, το κοριτσάκι κουβλέ το βλέπω. Το μεταξύ αισθάνομαι άβολα γιατί γυρνάω και βλέπω το κρεβάτι μου που είναι ένα χάος. Τι κάνω, μην καθαρίζω τα ξένα κρεβάτια, αν είναι δυνατόν. Γεια σου Άλις, θες να παίξουμε? Πάρε αυτά τα χάπια. Θερμή. Έλα κοριτσάκι, κλάψε. Εγώ είμαι η μητέρα σου. Luke Skywalker. Το κλειδί. I knew it. Για πάμε να δούμε. Εδώ. Alice W Treasures, ok. Το ξέρω τι είναι μουσικό κουτί. Από... Έστω. Μπαμπάς το δε το έδερνε. Και ο μπαμπάς τσακώθηκε με τη μαμά. Πήγε να υπερασπιστεί την τέτοια και την έσπασε. Δεν ξέρω αν σας έπιασε και εσάς, αλλά λίγο ένα μούδιασμα το νιώσα. Μάλιστα. Ωραία. Τι ωραία.
Fuck. Μάλιστα. Μάλιστα. Ενδοοικογενειακή βία. Όχι, δεν το περίμενε κανένας, αλλά... Μάλλον κατηγορεί ο πατέρας το κορίτσι για το χαμό της μητέρας, φαντάζομαι. Ναι ρε, είσαι punk. Εντοχικό. Έλα ρε, όχι. Wow. Wow, αυτό ήταν δυνατό. Μάλιστα. Ήταν καλό. Αυτός ακόμα φτάνει τώρα, έφτασε. Τι ωραίο πακέτο. Εν τω μεταξύ αυτό το πακέτο μου θυμίζει το πακέτο που έχει το Digitizer της Wacom, ακριβώς ίδιο. Κύριε, ήρθα! Delivery! Οπ. Ω, Χριστίνα, ευχαριστώ για το follow. Δεν θα τα αφήσω ακόμη. Εν τω μεταξύ, πόπο. Πόσο παρομοίωση πραγματικά τα αχμαλωτισμένα πουλάκια και αυτά ρομπότ, αν είναι δυνατόν. Καλώς ήρθατε όσοι ήρθατε τώρα. Detroit become human. Πω πω, η αλήθεια είναι το προηγούμενο sequence μου πόνεσε λίγο την ψυχούλα, δεν ξέρω για σας, αλλά... Αλλά ήταν λίγο βαρύ. Δεν θα πω ψέματα. Αυτός είμαι εγώ. Τι ωραίο το κρανίο από πίσω. Έχει σκάλα για ανάπηρο, άρα φαντάζομαι ότι αυτός που έχει το σπίτι είναι ανάπηρος. Βλέπετε, detective. Γεια σου Χριστίνα. Ωραία, αφήσαμε το πακέτο. Και πάμε να φροντίσουμε τον Κάρλ. Ο Κάρλ φαντάζομαι το αφεντικό μας. Εδώ, θα ήθελα λίγο πιο ρευστή την κάμερα, αλλά εντάξει. Οκ, το έχουμε. Τι ωραίο. Πω πω, αυτό είναι ωραίο. Βγάζει γρήγορα. Χαμάτο. Πολύ φιλότεχνος, αν είδατε και από τη σκάλα και από αυτό και από όλο το γύρω γύρω το setup. Καλλιτέχνη. Φακ, τι ωραίο είναι αυτό. Κι εγώ θέλω ένα τέτοιο σπίτι. Κάντε donate να αποκτήσουμε ένα τέτοιο σπίτι στο μέλλον. Λοιπόν, από εδώ δεν βλέπω κάτι άλλο. Ωραία, οκ. Okay. Από εδώ δεν μπορούμε να πάμε. Εν τω μεταξύ, σκέψου, αυτά είναι ωραία, να είναι το σπίτι τώρα έτσι
και γύρω γύρω το πάνω να είναι βιβλιοθήκη, όπως ήταν στο Tomb Raider. Αν έχετε παίξει το Tomb Raider, το πρώτο ήτανε από τα τελευταία τα τρία, ρε παιδί μου, που το Manor της Lara Croft έχει το κεντρικό και έτσι πάνω είναι το πάνω μέρος και είναι όλο βιβλιοθήκη γύρω. Ποπ, τι όμορφο, θέλω ένα τέτοιο. Να και μια καμιλοπάρδα. Εν τω μεταξύ παίζει πολύ καμιλοπάρδα, αν προσέξατε, ο σύμβολο και στα προηγούμενα γενικά. Και στο παραθυράκι και δεξιά και αριστερά. Πω πω, είναι ωραίο, είναι καλοφτιαγμένο. Ναι, εγώ πώς θα πάω κάτω, όμως από εδώ δεν βλέπω να κατεβαίνω. Παράθυρο βλέπω από εδώ. Οπότε έπρεπε να κατέβω απευθείας. Κάτι έχει εκεί όμως. Έχει μία πόρτα. Α, ο Κάρλ είναι πάνω. Σας είπα, είναι ανάπηρος. Εν τω μεταξύ ξύπνησε, τι φάση. Τουαλέτα θα είναι, στάντρα. Άμα έρθω Mr. Beast. Ανέτα μας. Αχ, ο τέτοιος! Good morning. It's 10 a.m. The weather is partly cloudy, 54 degrees, 80% humidity with a strong possibility of afternoon showers. It sounds like you're going to spend in bed. I did go to pick up the paint that you ordered. Oh, yes, I forgot. Πού είναι το φαρμακούλι του Κάρλ? That is the difference between you and me, right, Marcus? You never forget anything. Ινσουλίνη. Όχι, ινσουλίνη γίνεται κάτω. Έλα, Κάρλ. Be a good boy. Τατουάζ χτυπημένο. Κάρλ, μεγάλος καλλιτέχνης. Τι ωραίο γάμο το. Δηλαδή, αντιγιά. Δεν ξέρω. Είναι ωραίο. Κάρλ είναι καλός. Πω πω, είναι το καλύτερο introduction για το αυριανό που θα μιλήσουμε για sci-fi. Μετά από αυτό το ηλεκτρικό προβατό κολλάει απόλυτα, παιδάκια, πραγματικά. Πω πω, εντάξει. Δωμάτιο. Ναι, μεταξύ ο Κάρλ γνωστός ηθοποιός. Υπάρχει κάτι άλλο να πάρουμε? Από εδώ θέλει να πάει. The gallery director left 4 messages asking to confirm your attendance. I haven't decided yet. We'll see about that later. Παιδιά, δεν ξέρω εσείς τι λέτε, αλλά είναι ωραίο. Just your usual fan mail. I've already answered. Χαμάτο. Any news from Leo? No. I can call him if you like. No. Ωραία, δεν βλέπω κάτι άλλο διαφορετικό. Και μηχανικές πόρτες. Well, your breakfast is ready. Bacon and eggs, just the way you like them. Thank you. You're welcome.
Τι όμορφο δωμάτιο. Wow. Πραγματικά δεν θα μπορούσα να το έχω ονειρευτεί καλύτερα. Δες τι όμορφο, πραγματικά. Εντάξει. Η τηλεόραση θα μπορούσε να είναι λίγο πιο ψηλά. Αλλά δεδομένων των συνθήκων. Wow, πανέμορφο. Εντάξει, καμιλοπάρδα λιτό θα μου πεις. Α, τι όμορφο. One way, πρωινούλη για το κυριούλι. Γι' αυτόν θα ήθελα να δουλέψω. Καλώς. Φαίνεται καλώς. Ωραία, εντάξει. Κύριε Κάρλ, το πρωινό σας παρακαλώ. Εν τω μεταξύ δεν ξέρω, αλλά ταιριάζει και η μουσικούλα που έχω από πίσω. Δεν ξέρω αν εσείς την ακούτε κανονικά. Ελπίζω να την ακούτε. Και τα ταν, ορτικιά! Μπέικον και αυγά. Thank you, Marcus. Television. Έχει και σικά, εντάξει. Why don't you find something to do while I finish my breakfast? Sure. Okay, Carl. Για δούμε, έχει, εδώ μέσα δεν μπορούμε να πάμε. Κουζίνα. Αγορεύεται. Για πάμε να χαζέψουμε. Ωραία. Για αρχή ας ξεκινήσουμε τα κοντινά. Αυτός τι διαβάζει. Century. Ο βόρειος πόλος, γιατί τον θέλει η Ρωσία. Για να δούμε γιατί τον θέλει η Ρωσία. Παγωμένη θησαυρή. Ορυκτά. Κατασκευή ανδροειδών, κυριαρχία της οικονομίας και των δύο προδυνάμεων. Οκ. Πρόσθεσε όλα αυτά τη στρατηγική σημασία της περιοχής που συνδέει η Ρωσία, Ευρώπη μέσω... Ναι, οκ. Είναι απλό, η Ρωσία δεν έχει καμιά δουλειά. Εντάξει, οκ, το έχουμε. Για πάμε να δούμε και τι άλλο διαβάζει. Detroit Today, στον Τιτάνα βρέθηκε ζωή... Φω, αυτός διαβάζει τα σωστά περιοδικά. Εντάξει. Μη likes. Ανιχνευτικός σκάφος Δαρβίνος που έφυγε από τη γη πριν από ακριβώς 19 χρόνια για να ανιχνεύσει την επιφάνεια του Τιτάνα. 19 χρόνια. Το 19. Πριν από ένα χρόνο, ακόμα πάει. Η κούπα είναι λίγο ο Τζόκερ και Batman, αλλά ναι. Λοιπόν... Τι έπαθες? Television off. Mankind has started processing. Nothing but greed, stupidity and ξαναπέστα. 5,000 years of civilization just to get to where we are. Κοίτα, άμα ήμασταν σε άλλο χρονικό timeline, πιο παλιά, τώρα το πιο πιθανό να μην τα έχει αυτά, οπότε... Άξι. Ας πούμε ότι... Αχ, τι ωραίο σκάκι. Wow, πανέμορφο σκάκι. Μπορείς να παίξεις κάτι. Fancy game of chess. Yeah. Sure, yeah. Speed chess. Speed chess. Speed chess it is. That's what I call a thorough beating. It's not easy for an old man to beat with a machine. Well, I know you don't like losing, and you don't like when I let you win, so I felt I didn't have many choices. True. We humans are complicated.
One day I won't be here to take care of. Θα τα κληρονομήσεις. Το βλέπω να έρχεται. Το βλέπω να έρχεται. Και τον κυνηγάνε οι πάντες. This world doesn't like those who are different, Marcus. Don't let anyone tell you who you should be. Τι παιχνιδάρος. Δεν θέλω κι άλλα να δω, όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Μετά, περιμένεις. Έχουμε. Δεν έχει τίποτα άλλο να δω. Είχε και πιάνο γάμο, το... Δεν έπρεπε να το παίξω αυτό το σκάκι. Ω, είναι σαν τα αυτοκινητάκια. Σκάτα πάω τώρα. Πού είναι το στούντιο. Wow. Τι λες τώρα, ντε γεια. Let's see where we left off. Remove the sheet. Πλάκα με κάνεις τώρα. Τι όμορφο. Εντάξει. Δεν ξέρω για σας παιδάκια, αλλά... Είναι clean up simulator. Πότε πήγε το πακέτο εκεί πέρα. Είμαι σίγουρος ότι θα παιχτεί κάτι χαλαρά όμως. Εδώ. Οπ, για να δούμε. Λοιπόν... Από εδώ νομίζω τα καθάρισα σχετικά όλα. Έχει εκεί κάτι να πάω, άσε με να πάω. Ναι, το είδα, αυτό λέω. Αλλά δεν μου αφήνει, βιάζεται να το τελειώσει, εγώ είμαι πολύ αργός. So, what's your verdict, Marcus? Yes, there is something about it. Mm. Something I can't quite define. I guess I like it. The truth is, I have nothing left to say anymore. Each day that goes by brings me closer to the end. I'm just an old man clinging to his brushes. Carl. But enough about me. It's about you. Let's see if you have any talent. Give it a try. Try painting something. Paint? What would I... Painting what? Anything you want. Give it a try. Παρακαλώ.
Τι λέτε να ζωγραφίσουμε? Εγώ λέω να ζωγραφίσω το άγαλμα. Για κάποιο λόγο θέλω το άγαλμα να ζωγραφίσω. Οπ! Οπ! Ζωγραφίζω! Οπ! 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 Τι λοξά! Οπ! Ω, γαμάτο! Θέλουμε κάτι πιο αφηρημένο. Painting is not about replicating the world, it's about interpreting and improving on it, showing something you see. Carl, I don't think I can do that. It's not in my program. Go on, go, try it. Grab that canvas. Έλα, και σπάς το πρόγραμμα. Do something for me. Close your eyes. Close your eyes. Trust me. Try to imagine something that doesn't exist, something you've never seen. Now concentrate on how it makes you feel and let your hand drift across the canvas. Τι μουσικάρες, άντε γεια. Wow. Για να δούμε. Είναι πολύ συναισθηματικό, το δεν ξέρω για σας, αλλά το emotion, παιδιά, είναι από άλλο level. Wow. Τι λες τώρα, γαμάτο. Πρεζάκι κι αυτός, φαίνεται από τα μάτια. Hey, Dad. Γεια σου, μικρέ πρέζα. I didn't hear you come in. Παταλιούλη, ήρθα για βροκάματο, ήρθα για χαρτζηλίκια. Θα τον σκοτώσω ο γιος της, χαλαρά. Και θα κατηγορήσω τον ανδροειδές. Ναι, το ξέρα. Τώρα ξεκινάει το μυστήριο. Πάπια! Σε κόκκες! You'd rather take care of your plastic toy here than your own son, right? Tell me, Dad, what's he got that I don't? Smarter, more obedient, not like me, right? But you know what? This thing is not your son. It's a fucking machine! Leo, that's enough. Enough. Wow. You don't care about anything except yourself and your goddamn paintings. You've never loved anyone. You never loved me, Dad. You never loved me. Είναι δυνατό, παιδιά, δεν ξέρω, αλλά έχει συνέστημα, έχει πιάσει 100%. Πραγματικά με έχει πιάσει 100%. Θα πάθει έφραγμα τώρα. Στάδερ, πέθανε ο παππούς. Είδες, δεν κατάφερα να δω τα υπόλοιπα για να πάρω επιρροές, γαμώτο. Το πιάνο θα... Μετά τα άλλα θα το φαντάζομαι θα ήταν το πιάνο και τα συναφή. Δεν πειράζει. Από ό,τι είναι μονοπάτια, ξέρεις, αν παίξεις σκάκι είναι εδώ τα δύο. Ή θα παίξεις πιάνο ή θα παίξεις... Ναι, οκ. Okay. Οπότε τυπικά σου λέει, ξέρεις κάτι πρέπει να το ξαναπαίξεις.
Πω, πω, εντάξει. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω για σας. Ειλικρινά πείτε μου στα σχόλια τι και πώς, αλλά είναι αρκετά συναισθηματικό, είναι αρκετά δυνατό. Εμένα μου αρέσει και σας λέω, μου πιάνει 100%. 19 χρόνια από σήμερα. Εγώ τότε θα είμαι 40, 50 κάτι χρονών. 54. 52. Αυτός και στο Jimmy's Bar. Τα Android και οι σκύλοι. Πάμε, πάμε, πάμε. Γεια σας παιδιά. Είμαι μπάτσος. Καλά παιδιά είναι. Α, να το πατσόνι. Τον είδαμε. Όλοι καλά παιδιά. Είναι μεταξύ τεχνικά αυτός είναι που τους παίρνει ζωές. DUI. Οκ, δεν ξέρω τι είναι. Για πάμε τους ερευνήσουμε όλους. Υπάρχει κάπου το gameplay να του ρίξω μια ματιά. Θα μείνει στο Twitch λογικά. Έμπρος ναρκωτικών. Μπάτς και έμποροι ναρκωτικών. Οικογενειακή βία. Όλη μια χαρούμενη οικογένεια. Ωραίος ο τυπάκος. Φτιάξει χωρίστρα. Ωραίο τζάκετ παρεμπιπτόντως. Πολύ ωραίο τζάκετ. Οπ. Τι λέει? 31% unemployment. Εν τω μεταξύ άσχετο, αλλά διάβαζα ότι η ανεργία έχει αυξηθεί. Περίπου... πόσο τις εκατό, ειδικά εδώ Ελλάδα το τελευταίο μήνα, που είναι απόλυτα λογικό. Κύρα στην νόμε, δεν έφταιγα εγώ. Lieutenant Anderson, my name is Connor. I'm the android sent by CyberLife. I looked for you at the station, but nobody knew where you were. They said you were probably having a drink nearby. I was lucky to find you at the fifth bar. What do you want? You were assigned a case early this evening, a homicide involving a CyberLife android. In accordance with procedure, the company has allocated a specialized model to assist investigators. Well, I don't need any assistance, especially not from a plastic asshole like you. So just be a good little robot and get the fuck out of here. Listen, I think you should stop drinking and come with me. It'll make life easier for both of us. Go fuck yourself. I understand that some people are not comfortable. Παρά είμαι καλός με το μαλάκα.
but I am perfectly comfortable. Now back off before I crush you like an empty beer can. You know what? I'll buy you one for the road. What do you say? Αλκοόλα, βρέκα κουμπί. Bartender, the same again, please. See that Jim wonders the technology. Make it a double. Μπεκρίς. Ναι. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Προφανώς. Πω πω. Το κοριτσάκι. Στα άντρα σου σκοτώσω τον μπαμπά. No way. I'm coming with you. Listen, you really have to stop pissing me off if you want to make it to the rest of the night. Fuck off. I'm going to come with you. Πήγαινε. Josh Douglas from Channel 16. Can you confirm that this is a homicide? I'm not confirming anything. Androids are not permitted beyond this point. It's with me. Πω πω. Γεια σου Παναγιώτη, τα λέμε. You don't talk, you don't touch anything, and you stay out of my way. Αμέ, προχώρα. Got it. Evening, Hank. We were starting to think you weren't gonna show. Yeah, that was the plan till this asshole found me. So, got yourself an android, huh? How very funny. Just tell me what happened. Tenant hadn't paid his rent for a few months, so he thought he'd drop by, see what was going on. That's... Jesus, that smell! It was even worse before we opened the windows. Το σπίτι δεν είναι ίδιο, μη κοινά από το κοριτσάκι. The victim's name's Carlos Ortiz. He has a record for theft and aggravated assault. According to the neighbors, he was kind of a loner. Stayed inside most of the time, they hardly ever saw him. Well, stayed easy in. Wasn't worth calling everybody out in the middle of the night. Could have waited till morning. I'd say he's been there for a good 3 weeks. We'll know more when the coroner gets here. There's a kitchen knife over here. Probably the murder weapon. Any sign of a break-in? Nope. The landlord said the... front door was locked from the inside. All the windows were boarded up. The killer must have gone out the back way. Είναι το ναρκωτικό. Not much. The neighbors confirmed he had one, but it wasn't here when we arrived. I gotta get some air. Make yourself at home. I'll be outside if you need. Εννιά μέρες. Οκ, για πάμε. Πήγαινε στο Eden. 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 Για να το λύσουμε και αυτό το έγκλημα. Ωραίος. Ξέρω αίμα.
Άρα πάλεψε. Each letter is perfect. It's way too neat, no human right. It's like this. Chris. Was this written in the victim's blood? I would say so. We're taking samples for analysis. Πάλεψε. Προφανώς θα βγει και με το ρόπολο να μηνθεί. Okay. Είναι το μαχαίρι της κουζίνας. Μάλιστα. Οπότε τον είδε. Τον κοπανάει. Τον ξανακοπανάει. Ξανακοπανάει. Και σε αμήνα πήρε ένα μαχαίρι και τον έσφαξε. Όπω. Αυτό έγινε. Red ice. Μάλιστα. Seems our friend Carlos liked the party. Chris, I want full analysis on the narcotics. Προφανώς, τα gossip quickly, okay. Μάλιστα. Πω. Consider it done, Lieutenant. Λοιπόν, ωραία, τα είδαμε εδώ πέρα τι παίζει. Ω, ευχαριστώ, that's my cookie. Ευχαριστώ για το follow. Βλέπω ένα λάκκο και δεν είναι τυχαίο. Door was locked from the inside. Killer must have gone out this way. There are no footprints apart from Officer Collins' size 10 shoes. Well, this happened weeks ago. Tracks could have faded. No, this type of soil would retain a trace. Nobody's been out here for a long time. Το που βγήκε το αποκλίνον. Rag. Oh. Okay. Τι είναι εδώ; Βέβαια, μπάνιο δεν έκανα. Κάτι άλλο δεν βλέπω. Οπότε μας έχει μείνει ακόμη ένα στοιχείο.
Κάπου λείπει ένα στοιχείο. Αλλά ποιο είναι αυτό το στοιχείο, ε? Στο πτώμα. Πάμε στο πτώμα. Πάμε στο πτώμα. I'm alive. Am I alive? Cyber Life Sans. Τολουένι, υδροχλωρικό οξύ, τι σκάτα καπνίζα πραγματικά. Και δεν είναι και μία και δύο, είναι 28 μαχαιρές, ο Χριστός. Ήρθαν την κουζίνα, εντάξει, αυτό το ξέρω κι εγώ. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι έγινε. Τον χτυπάει, πα, 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 τον ρίχνει, τον ξαναπετάει. Οκ. Λίγο αιμονικό βλέ, το θεωρώ. Έλα, 28 μαχαι... τι λες τώρα. Sherlock. Seems like the killer really had it in for. Ωραία, νομίζω παιδιά το αναλύσαμε. Δείτε να το, τα βρήκαμε. Για πες μας. Oh yeah. Shoot, I'm all ears. It all started in the kitchen. There are obvious signs of a struggle. Question is, what exactly happened here? I think the victim attacked the android. With the bat. That lines up with the evidence. Go on. Αν και νομίζω ότι από το μπάνιο θα πρέπει να ξεχωρίσει. Android through the chair. No, that can't be right. It doesn't fit the evidence. The android stabbed the victim. So the android was trying to defend itself, right? Okay, then what happened? The victim fled to... the living room. Βασικά νομίζω ότι όλα ξεκίνησαν στο μπάνιο, αλλά... And he tried to get away from the android. Alright, that makes sense. The android murdered the victim. Έλα. Okay. Your theory's not totally ridiculous. It doesn't tell us where the android went. It was damaged by the bat and lost some therium. Lost some what? Therium. You call it blue blood. It's the fluid that powers Android's biocomponents. It evaporates after a few hours and becomes invisible to the naked eye. Oh. But I bet you can still Profundos. See it, can't you? Correct.
Οκ. Άμα πάνω να κουπάνεις. Ωραία μας τα λέει, αλλά τι να σκαρφαλώσουμε τώρα, αντί να βρούμε τίποτα να σκαρφαλώσουμε. Μάλιστα. Καρέκλα. Hey, 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 what are you doing with that chair? I'm going to check something. Καλό. Πάμε. Σκάλα, ανεμιστήρας, what the fuck? Και από εδώ πάμε. Άντε βρε, περπατά. Αυτός είναι το RK800, είναι πολύ εξελιγμένο μοντέλο. Oh fuck! My ass! Τόσο καιρό εδώ πάνω, 19 μέρες. Το άλλο θυμήθεις, bro. Καρφί! Λέω κι εγώ τώρα θα πρέπει να διαλέξεις, να το πεις, να μην το πεις. Χάσαμε ένα στοιχείο όμως, α. Έπρεπε να πούμε ότι ξεκίνησε από το μπάνιο. Αν ξεκινούσες το μπάνιο βέβαια, θα σταματούσε και στο μπάνιο, δεν θα σ' άφηνε να πας στη σοφίτα. Τίμιο. Πω, είναι πάντως, είναι πολύ μπαμπάτσικο. Πω. Dinner is ready. Yeah, I'm coming.
Ναι, αυτό το κατέβασα από το Plus είναι η αλήθεια. Αν και το έχω πάρει και μέσα, το έχω αγοράσει. Το συγκεκριμένο, τη version αυτή την κατέβασα από το Plus. Δυνατό, εν τω μεταξύ η αλήθεια είναι, και δεν θα πω ψέματα, είναι αρκετά δυνατό και βαρύ. Δηλαδή παίζεις 2-3 ώρες και είσαι σε φάση... Λοιπόν, ανάψαμε τα φώτα. Πάμε να σερβίρουμε το φαγητό. Αυτός τη βρίσκει μόνος του. Μακαρόνια! Pasta la Genovese! I wasn't much in the kitchen. I did what I could. Έλα, κοριτσάκι. Το Heavy Rain. Πω, είναι... Το έχω και το Heavy Rain και το... Ποιο είναι το άλλο? Μαζί πακέτο με το Heavy Rain. Το άλλο ένα γάμο το. Ποιο ήταν το άλλο, το τρίτο μαζί με το Heavy Rain? Somebody to take care of this goddamn house. What do I do? Go out and hire a fucking android. What a joke. Of course, androids are so fucking wonderful. They never fail. Το Souls, δεν θυμάμαι το Souls. Λογικά θα το πήγαινα πίσω να το δω μία. Είναι το... Το Heavy Rain κι άλλο ένα, ποιο ήτανε μαζί γάμο το. Πακέτο ήταν αυτά, είναι και στο ίδιο τέτοιο. What's your fucking problem? Not the life you dreamed of, eh? Maybe you think this is easy. Πού καημένο. Τόσο abuse που, τόσο πιο abuse που τρώει. My fault your fucking mother took off. You should stop taking drugs, Todd. Sometimes you really scare me, Todd. Fucking bitch took off without a word. Fucking whore walked out on me for a fucking accountant. It's all your fault. Daddy, no. It's all your fucking fault. Ελαρέλεος. Το πηγαίν τους όλους, μπράβο. Ναι, τα πηγαίνω τους όλους μαζί πακέτο. Μπράβο. Come back here. Come back here right now. Fuck. Πόπο. Ναι, ναι, αυτή φταίει προφανώς. It's not your fault, προφανώς. You stay there. Don't you dare fucking move. Or I'll bust you worse than last time. Wow. Ναι, είναι. Δεν το έχω παίξει όλο, έχω σταματήσει κάπου το πρώτο μισάωρο, μια ώρα. Αυτό ήτανε. Fuck.
Leave her alone. Ναι, όντως. Πάντως ήταν πολύ ωραίο το animation. Ότι και καλά σπάει το wall που. Το firewall. Που την περιορίζει. Τι ωραίο. I will shoot you, bitch! Ασίμοβ. Και θα πυροβολήσει το παιδί. QT, εντάξει. Oh fuck. Φακ, πάμε αναμορφωτήριο! Πάμε αναμορφωτήριο, έλα! Πάμε! I just killed your father. Yeah. Oh, fuck! Τι λες τώρα. Ρε γαμώτο, πώς το καταφέραμε να κάνω ένα παιχνίδι με ανδροειδή και συνέστημα τόσο πολύ. Εντάξει. Και έχει και άλλη ιστορία φαντάζομαι. Η Κάρα σκοτώνει το Τοντ. Πόσο μακριά μπορεί... πρέπει να το ξαναπαίξουμε αυτό. Θα μπορούσαμε να τον σκοτώσουμε κιόλας, να φανταστώ έτσι. Καλά, το πιο κλασικό φαντάζομαι εδώ είναι να πεθάνεις. Έλα! Για πες! Πω, εντάξει! Πολύ δυνατό. Πάρα πολύ δυνατό. Boring party I've been to in the last 25 years. Every time I go to one of these, I ask myself, what the hell am I doing here? I hate cocktail parties and all the schmoozers that go there. Well, it's a chance for all those people who admire your work to meet you. Yeah. No one gives a damn about art. All they care about is how much money they're gonna make out of it. Θα το δω μετά, τώρα δεν τα ανοίγω. Well, let's have a drink. All the excitement of this whole thing has made me thirsty. Mm.
scotch? Neat as usual? Absolutely. Okay, but you know what your doctor would say? Yeah, well, he can kiss my ass. I'm old enough to choose my own medication. Did you leave the light on in the studio? No, no, I'm sure I didn't. Call the police. Detroit police, what's your emergency? This is Carl Manfred's android at 8941 Lafayette Avenue. We've just returned home and found the lights on. There may have been a break-in. A patrol car is on the way. Let's go check it out. Να υπάρχει κάτι που θα μπορούσα να κάνω. Και τραγουδιστής κιόλας. Ό,τι ταλέντο δεν έχω εγώ στο τραγούδι. Γεια σου, Ιε μου. Πατερούλη! Leo! What are you doing? You refused to help me, so I'm helping myself. It's crazy what some people pay for this shit. Don't touch them. Look, they're all gonna be mine sooner or later anyway. Just think of it as a down payment on my inheritance. Marcus, get him away from there. Get him out of here. Be reasonable. This isn't gonna get you anywhere. All you ever do is tell me to go away. What's wrong, Dad? Not good enough for you? Not perfect, like this fucking thing. That's enough. Get out right now. What makes it so special anyway, huh? What's it got that I don't? Leave him alone. Come on, let's see what you got. Marcus, don't defend yourself. You hear me? Don't do anything. Go ahead, hit me. What you waiting for? Think you're a man? Act like one. Stop it. Does it matter too much of a pussy? Stop it, Leo. Too scared to fight back, you fucking bitch! Δεν θα μηνθώ. Ναι. Πεντάρα γραμμή έχω. Πεντάρα γραμμή έχω. Αλλά ναι, βγάζει 1080. Μπράβο. Δεν θα μηνθώ, αλλά δεν με αφήνει να μηνθώ. Πρέπει να μηνθώ. Πενιντάρα, 5 στο απλό. Οπότε το απλό μου είναι 3 ακόμα κάτι αυτή τη στιγμή. Πω πω, πού να είχα και καλύτερη δηλαδή, ε. Τόσο καλά. Αλήθεια σοβαρά τώρα είναι τόσο καλό. Ναι, με το μεταξύ το στριμάρω όχι απευθείας από το PlayStation, με την Elgato βγάζει το σήμα και χρησιμοποιώ το PC. Οπότε τεχνικά δεν ζορίζει το PC καθόλου να παράγει κάτι. Έχω στριμάρ, βάζω μέσω του Elgato στο PC και το PC ανεβάζει την εικόνα, οπότε δεν ζορίζεται τόσο πολύ. Dad. No. Please. Dad. Τι σοβαρά τώρα ρε φίλε, τι λέει ρε το όργιο. Τι λέει ρε το όργιο. What the fuck? Έλα ρε φίλε!
Για να δούμε τι κάνανε. Πω, πω. Πρέπει να το ξαναπαίξω. Πρέπει να το ξαναπαίξω. Άνετα, πρέπει να το ξαναπαίξω. Say something, goddammit. Fuck it, I'm out of here. Πόπο, ο τύπος είναι σκνίπα. We're wasting our time interrogating a machine. We'll get nothing out of it. You could always try roughing up a little. After all, it's not human. Androids don't feel pain. You would only damage it. And that wouldn't make it talk. Deviants also have a tendency to self-destruct when they're in stressful situations. Okay, smartass. Αφήστε το ρομπότ να του μιλήσει. Ε, προφανώς. Ναι ρε, πήγαινε. AI προς AI. We have to lose. Πόβο, καθυστερημένη μπάτς. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, πάω να ανακρίνω τώρα. Επίσης υπάρχει μια πολύ ωραία σειρά να δείτε, το Criminal. Τσεκάρετε το. Ξεκινάει Criminal UK, Criminal Spain, Criminal Berlin, Criminal France. Είναι τρομερή σειρά. Πραγματικά αξίζει να τη δείτε. Γεια σας, εγώ είμαι. Εντάξει, πήγαινε. What the fuck is it doing now? Παίζω. Αχα. Φωτογραφίες. Για να σε δω. Κακό κούρμα. Ω, βγαίνει, ευχαριστώ Jane Eyre για το follow. Λοιπόν, για να δούμε τις πληροφορίες που θα πάρουμε. Καλώς ήρθες, καλώς ήρθες. Λοιπόν, για να του κάνουμε μια ανάλυση. Καταβεβλημένο το κόβω το παιδί. Πω, πω. Χαμηλή πιθανότητα αυτοκαταστροφής. Ημερομηνία κατασκευής το 30. Είναι 8 χρονών ο Κάρλος Ορτίζ. Μάλλον ήταν το αφεντικό του ο Κάρλος Ορτίζ. Υπέροχο παιχνίδι, Κώστα. Με καταστρέφεις όμως. Έπρεπε να διαβάζω για το μεταπτυχιακό, αλλά δεν μπορώ να σταματήσω να παρακολουθώ. Εντάξει, δεν θα παίξω πολλές ώρες πολύ ακόμη. Αλλά είναι ωραίο το άτιμο. Για να δούμε. Ιδέες. Έχει. Τον έκανε, τον κακοποιούσε. 16 μήνες από τσιγάρο. Δεκαεννιά μέρες έχει το αίμα του Ορτίζ. Και αυτό εδώ, μαχαί... Όπω! Προκλήθηκε από τον μπαστούνι του baseball. Μάλιστα. Επίπεδο στρες 35%. Για πάμε. Did your owner do that? Did he beat you? My name is Connor. What about you? What's your name? Through a lot. But you need to help me understand what happened. Έλα, πέφτει το στρες. Δεν πέφτει το στρες. Έλα ρε στρες. I'm here to help you. But you've got to trust me. Sure. All I want is to get you out of here. Listen.
I'm on your side. I want to help you. But there's nothing I can do if you won't talk to me. Έλα, έλα, το έχουμε, το έχουμε, το έχουμε. Πε. What? What are they gonna do to me? Disassemble? Θα σκόψουν κομμάτι και σε πετάξουν το βόρθρο? σίγουρα. They're going to disassemble you to look for problems in your bio components. They have no choice if they want to understand what happened. Why did you tell him you found me? Why couldn't you just have left me there? I was programmed to hunt deviants like you. I just accomplished my mission. I don't want to die. Then talk to me. Okay, το έχουμε, νομίζω. I... Σοβαρά. Έλα ρε, τι έπρεπε να πω ψέματα. Η μιλικρίνια πήγα να πω. I understand how you felt. You were overcome by anger, frustration. No one can blame you for what happened. Όπω. Δεν θα πεθάνω, θα τα καταφέρω, θα δεις. I'm on your side. Confess and I'll protect you. I promise I won't let anyone hurt you. Έλα ρε γαμώτο. Did you feel anger? Hate? He was bleeding. Begging you for mercy. Τους σκάτωσα, δεν θα πάρω μου τίποτα. Again, τι ωραία. Καθόλου άγχος. Please leave me alone. All right. All right. Everything is going to be okay. Έλα. I'm not getting anywhere. I give up. Πώς, τι έπρεπε να πω ψέματα, πρέπει να λέω και ψέματα με φαίνεται. Πω πω. Τι λες τώρα γαμώτο. Δεν κατάφερα. Φακ, είναι ζόρικο. Είναι πιο ζόρικο από ό,τι περίμενα. Πήγε στα σκουπίδια. Chris, lock it up. All right, let's go. Leave me alone. Don't touch me. What the fuck are you doing? You shouldn't touch it. It'll self-destruct if it feels threatened. Stay out of this, got it? The fucking Andrew's gonna tell me what to do. You don't understand. If it self-destructs, we won't get anything out of it. I told you to shut your fucking mouth. Chris, gonna move this asshole or what? I'm trying. I can't let you do that. Leave it alone now. I warned you, motherfucker. That's enough. Mind your own business, Hank. I said. Boom! Πεθάνετε όλοι. Ναι, πραγματικά, μπάτσι είναι. Ειλικρινά, τον έχει προσλάβει το σώμα για να σας βοηθήσει, αν είναι δυνατόν δηλαδή. Χαμό. Everything is all right. It's over now. Nobody's gonna hurt you. Please, don't touch it. Let it follow you out of the room and it won't cause any trouble. Σε έχω μπρο. Δεν πέθανα. Πω πω. Εντάξει. Φου.
Ωραία, φαντάζομαι το άλλο ήταν να πεθάνει. Και το άλλο ήταν να μιλήσει. Αχ. Καταστρέφομαι, παιδιά, καταστρέφομαι. Α, λοιπόν, τώρα σας ακούω, έλα πείτε, να παίξουμε. Εσύ πέθανες. Τα κατάφερα, τα κατάφερα, πάτησα τα σωστά κουμπιά. Πάτησα τα σωστά κουμπιά και δεν πέθανα. Πω, θέλω να τα ξαναπαίξω πραγματικά, σου λέει, ξαναπαίξε με, ξαναπαίξε. Λοιπόν, ψηθείτε τώρα. Θέλει πολλά gameplay αυτό. Θέλει να διαλέξεις πολλά διαφορετικά πράγματα, πραγματικά. Λοιπόν, άλλο ένα sequence. Άλλο ένα sequence το τελευταίο. Ένα sequence ακόμη. Πω, πω, τι παιχνίδαρος είναι, ρε παιδιά. Εντάξει. Δηλαδή, πραγματικά, πολύ ωραίο παιχνίδι. Πολύ ωραίο. Και βασικά, να σας πω την αλήθεια, χαίρομαι, γιατί έχω και πολύ καλή εικόνα, όπως λέτε. Οπότε, τυπικά βγάζω πολύ καλό αποτέλεσμα. Πω πω. Πού να μετακομίσω και Θεσσαλονίκη δηλαδή, σε φάση, και να έχω και καλύτερη γραμμή κάποια μέρα στο μέλλον. Να στριμάρω, το όνειρο, να στριμάρω 4K, μια μέρα θα γίνει και αυτό. Κατάφερα το 1080. Θερμή η Άλις! Το κοριτσάκι, ξύπνα μικρό μου! Ναι, τρομερό. Αυτό το sequence είναι μεγάλο. Ωραία θα τη βγάλω την εβδομάδα πάλι. Άντε, θα βγούμε από το λεωφορείο. Λες, ε. Do you know if there's any other place we could spend the night? I have no idea. She's gonna have to leave. Έλα, κι άλλο δράμα! Πόσο δράμα! Η ψυχή μου πονάει, πραγματικά. Τόσο το συναίσθημα που βγάζει είναι τόσο έντονο. Πραγματικά είναι πάρα πολύ έντονο το συναίσθημα. Σκέψου, φτιάξανε ένα παιχνίδι με ανδροειδή, ρε φίλε, που είναι φουλ στο συναίσθημα. Πώς το καταφέρανε? Ε, καλά δεν παίζω. Τι εννοείς καλά, να είμαι καλός άνθρωπος? Προσπαθώ. I'm trying. Όσο μπορώ. Εντάξει. Πάντως, παιδιά, πέρα από την τέτοια, σε παρακαλάει το παιχνίδι να το παίξεις πολλές φορές. Πραγματικά, σε παρακαλάει. Στα σκουπίδια μπορούμε να κοιμηθούμε. Στο Eastern Motel. Έλα μικρό μου, πέρασε το δρόμο. Θα πάμε στο motel, έλα. Ναι, σίγουρα. You look lost. We have nowhere to go. I know someone who can help you. Ναι, σίγουρα. But that's on the other side of town. We need a place for tonight. What the fuck? Τι έγινε μόλις τώρα? Άλλης, πάμε στο μοτέλ, πουλί μου! Σήκω! Λοιπόν,
Θα πάμε μία εκεί να δούμε τι παίζει στο 24ωρο. Α, εκεί είναι ένα 24ωρο. Βασικά που λέτε να πάμε, λοιπόν. Έχουμε το εξής. Απέναντι έχει ένα μοτέλ. Εδώ είναι το 24ωρο Detroit Video Club. Supermarket τι είναι. Look, the store is still open. Maybe we should go inside. At least you'll be out of the cold. What do you want? I'm with a little girl, and we have nowhere to go. Could you spare some money so we can get a room for tonight? Shit. A homeless android? Ah, that's the best yet. Look, this is a convenience store, not the Salvation Army, okay? You better go if you're not gonna buy anything. Όχι, δεν θα κλέψω. Να κλέψουμε. Γιατί να μην κλέψουμε. Όχι, εντάξει, δεν θα κλέψουμε. Όσο πιο πολύ κάθομαι, τόσο πιο πολύ θέλω να κλέψω. Αλλά δεν κλέβουμε, φεύγουμε. Καλέ μου κύριε, σας παρακαλώ. Να χρησιμοποιήσουμε την άλλη. Ε, λέτε να χρησιμοποιήσουμε την άλλη. Ε, λυπηθείτε το καλό μας παιδί εδώ. Ε, εγώ λέω να δοκιμάσω να χρησιμοποιήσω την άλλη. Ούτε η άλλη. Να δοκιμάσω κάτι άλλο. Ολόκληστε. Λέτε να χρησιμοποιήσω κάτι άλλο. Να φύγω. Καλά, φεύγω. Δεν πάτησα, να φύγω ήθελα. Ε, προσπαθώ να φύγω, δεν θέλω, δεν με αφήνει να φύγω. Φεύγουμε. Ρε, άσε με να φύγω, δεν με αφήνει να φύγω. Όχι, θα τα ανοίξω. Το μεταξύ δεν με αφήνει να φύγω, κυριολεκτικά δεν με αφήνει να φύγω. Well, don't worry. It's just a few cans. They made a lot of noise, that's all. Τώρα δεν μπορώ, it's too late. Say, what's a little girl like you doing out? Too late. It's okay. I don't bite. Καλά, τώρα. Cat got your tongue. Come on, let's go. Ε, δεν μ' άφησε να κάνω κάτι άλλο. How could you do that? I trusted you.
You're right. Πάμε πίσω. I'm sorry, Alice. I'll never do it again. Εδώ σκότωσε τον μπαμπά σου, μωρέ. Αυτό σε πείραξε. Παιδιά, δεν μ' άφησε. Πήγα να φύγω, αλλά δεν μ' άφησε. Καλά μου, παιδί. Είσαι. We need a place to stay. Do you know anywhere we could spend the night? Μπάλες. Εντάξει. Κι αυτός κακός ήταν, δεν μας βοήθησε. Warm in here. You'll feel better in no time. Στο στοιχείο μας, να βάλω καμιά μπουγάδα. Πω, ο χειρότερος. Πρόσεχε Κώστα, παίξε καλά. Νόμιζα ότι θα βάλω τα δικά μου να πλύνω, sorry. Δεν το έκανα επίτηδες. Ψυχή, πραγματικά. Θες να κάνεις το κακό και δεν μπορείς. Για τρόποι να ευχαριστήσετε και να κρατήσετε τον άντρα σας. Μάλιστα. Gossip's Weekly είναι αυτό. Πάμε, δρόμο. Άντε, έλα. Έλα, πάμε, 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 πάμε. Ρε παιδιά, αποφασίστε. Να κλέψεις, να μην κλέψεις. Να κλέψεις, να μην κλέψεις, πραγματικά δεν μπορώ, αφήστε με να κάνω αυτό που θέλω. Θα κλέβω παντού, θα τα κλέψω όλα. Πάμε να ξανακλέψω. Ρε εσείς, δεν σας μπορώ πραγματικά, να κλέψεις έπρεπε, να μην κλέψεις έπρεπε. Δεν έκλεψα, αλλά έκλεψα, το παίξα ωραία. Τον πήραμε τα πάντα όλα. Μια μόνη μπουγάδα. Άντε πάμε. Σήκω, άιντε. Να μην κλέψεις, αλλά έκλεψες, αλλά δεν έκλεψες και κλέψες. Τίμιο. Αχ, ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε ζεστούλιδες τώρα.
Γεια σας. Πάμε να εξερευνήσουμε λίγο ακόμη. Τα σίδερα στον φράκτη. Tao. Looks like we found a place to stay. Αχ, έχει άλλο εκεί. Εκεί θα πάμε. Εδώ θα κοιμηθούμε. Κάρα, I don't like this place. I know. But it's just for one night and no one will look for us here. Τώρα πρέπει να πάω να κλέψω τον κόφτη. Να πάω να τον αγοράσω με τα λεφτά, δεν νομίζω. Ο κόφτης... Παιδιά, ο κόφτης ήταν μέσα στο μαγαζί. Πάμε να μας πιάσουν, ναι. Δεν μπορούμε. Πάμε στο τέτοιο τώρα, αντί για... Πάμε στο μοτέλ. Αναγκαστικά θα κοιμηθούμε. Ή λεφτά ή κόφτη. Ναι, χαίρομαι πολύ. Τώρα ξέρω όμως για το επόμενο gameplay. Έπρεπε να το ψηλιαστώ ρε γάμο το, έπρεπε. Αλλά πού, εντάξει. $40 up front. Just need your name and address. Δεν ξέρω, η φάση είναι ότι... Can I see your... Δεν έχω. We were in a rush. I think I forgot it at home. No worries. We can deal with it tomorrow. Yes, us. Have a good night. Good night. Good night. Let's go, Alice. Σίγουρα. I don't know, Alice. All I know is you'll be nice and warm tonight. Είκοσι οκτώ μαχαιριές, δωμάτιο 28.
Τι εννοείς? Σαν αστυνομία δεν έχει. Πω πω. Τι έγινε πάλι, την πάτησα. Α, με τρομάζεις, Πέτρο. Με τρομάζεις, πραγματικά. Καριτσάκι, έλα εδώ. Πω πω, κουράστηκα, πλάκα, πλάκα. Δύσκολη μέρα σήμερα. Έπρεπε να κλέψω τον κόφτη. Ε, ναι, αλλά είμαι γνωστός νίτζα, οπότε θα τα καταφέρω. Δεν έχεις suspense να παίζεις, ξέροντας τι είσαι, μαλακία. Ναι, ναι. Μια ζωή ρούχα μαζεύω, ρούχα στεγνώνω, ρούχα κλέβω, πραγματικά. Πώς να κλέψεις ό,τι ρούχο υπάρχει και δεν υπάρχει. Πού τα στεγνώνω. Στο καλοριφέρ, προφανώς. Όπο. Ναι, η αλήθεια είναι ότι θες να το κάνεις, θες να το δοκιμάσεις. Και το βλέπω να πάει και αυτό πλατίνα, στάνταρ. Κοριτσάκι, πες για ύπνο. Κάνε νάνι. Σκότωσε τον μπαμπά σου. Όλα καλά, γιόλα. Σ' αγάπησε, αλλά μου αγάπησε να σου παραπάνω. Μη συναχωριέσαι. Just wanted us to be a family. Just wanted him to love me. Why couldn't we just be happy? Τώρα τι περιμένεις στο σπίτι το ρομπότ, ότι τι. Ναι, σίγουρα, μέχρι να μου πάνε φυλακή και να με κόψουν κομμάτια. Να δώσω την υπόσχεση. Ναι, το πάντα είναι μέχρι το πάντα το δικό μου. Για πάντα μαζί. Α, sure. Μπαίνει τώρα η αστυνομία, την παίρνει, την κόβουν κομμάτια. Τέλειωσε το πάντα. Τρομερό. Μην κλαις, κοριτσάκι. Το πάντα για τα πάντα. Κοιμηθείτε τώρα. Και αύριο μέρα είναι, όπως λένε και στο χωριό μου. I don't die for anyone, but if it's, I could protect her, I suppose. I'm going to turn off the light, okay? Ναι, και σου λέει, φοβάμαι το σκοτάδι. Ο δαίμονας. Έχει και optimal temp, σκέπασέ το σε παρακαλώ το παιδί. Α, σε αυτό το κρεβάτι, νόμιζα ότι... Okay. Εμπιστοσύνη στο Θεό. Ανεβαίνει. Βρήκαμε καταφύγιο. Πω, πόσες επιλογές. Τι ωραία, ναι. Δεν έκοψες το λαμπάκι. Αχ, ναι, δεν έκλεισα τα φώτα. Πόπο. Φέιλ. Κοίτα να δεις.
Εδώ τι θα γινόταν σε φάση ότι... Αν πήγαινε κατευθείαν στο μοτέλ. Πόσες επιλογές. Χριστέ μου, τι έχουν κάνει. Τώρα θα με πιάσουνε. Παιδιά, να σας πω την αλήθεια, λίγο... Λίγο ψιλοκουράστηκα. Πω πω είναι δυνατό. Πόσο στριμάρω και 3 ώρες στριμάρω. Δεν ξέρω, σκέφτομαι να κάνω ένα pause. Σε πάει όμως έτσι, σε πιάνει από το χεράκι και σε πάει. Τι είναι αυτός? Ο τέτοιος δεν είναι. Ο ζωγράφος. Όχι. Γιατί να μπορούσαμε να τον σώσουμε τον ζωγράφο. Ναι. Πω πω. Περπατά. Ρω. Νιώθω τον πόνο, νιώθω την κούραση την ίδια. Χέρι, χέρι, πας, πατ, πατ. Πω, πω. Εντυπωσιακό. Όπω μέσα στο λασπουριό. Όντως, κοίταξε τώρα να δεις. Ωρε φίλε. Βάφανε στο πρόσωπο. Τώρα εδώ είναι η επιβίωση, η ζωή μου, η ζωή σου. Αυτός γεννά και σκητάει. Ωρε φίλε χωματερή. Φακ! Μπορούσα να το πάρω. Δεν μ' άφηνε.
Holy fuck. Πάω και θολώνει και το η όρασή σου. Πάρτο, πάρτο, πάρτο. Της χαρίσαμε τη ζωή. Χάρισα τη ζωή, βρε παιδιά, τι έσχος να την αφήσω να πεθάνει η κοπέλα. Εκεί, περπάτα, περπάτα, αγόρι μου. Περπάτα, παιδί μου! Θα βρούμε κι άλλα. Πού να ζήσεις εδώ μέσα. Και σκέψου να είσαι σε φάση να σε έχουν πετάξει όλοι. Και απλά να είσαι, ξέρω εγώ, εντάξει, απλά απέσιο. Εντάξει, να το να ψάχνω, αφού με ικέτευσε, να τον βοηθήσω ήθελα. Πω πω ρε φίλε, κοίτα σε κοιτάνε. Liberty. Πω πω, είναι σαν να είσαι σε ταινία. Έλα αγόρι μου. Άντε, επιτέλους! Πάρ' το! Είναι και δυνατός ο άτιμος. Μην πεταχτεί τώρα από πουθενά. Ωπ, τα αυτοί! Του άσε να τσιρίζω τα αυτιά μας, κάτι είναι και αυτό.
Εντάξει, να κάνω, ρε παιδιά. Εγώ φταίω που ήμουν καλός άνθρωπος. Όπου είναι και η βροχή πέφτει. Δεν είναι, να είστε καλοί. Το καλό ανταποδίδει. Να δες. Μια τρύπα. Οπ! Hey, yo! Είδες. Να μ' ακούτε. Οπ! Στο PS4 το Pro, ναι. Στο 5 δηλαδή πως τα άδειχνε. Πραγματικά. Και δεν έχω και 4K τηλεόραση. Το καλό, το PS4, το καλό. Το 5 δεν είναι καλό ακόμα. Έλα, είμαι έτοιμος, παιδιά, πάμε. Yeah, bitches! Σκαρφάλωσε! Oh, fuck. Μάλιστα, ετοιμαστείτε να υποφέρουμε παρέα. Πετραδάκι, πετραδάκι. Μαζί θα υποφέρουμε ανεβαίνοντας. Εδώ, βήμα, βήμα, ούτε το Everest να σκαρφάλωνα. Πιο γρήγορα θα το σκαρφάλωνα. Πω πω, κυριολεκτικά όμως. Τι ωραία ταινία που θα γινόταν. Κατζώσου, αγόρι μου. Κατζώσου, μικρέ μου φιλέ. Έχει και δραματική μουσική. Cyberpunk τελείως. Για το Cyberpunk που δεν παίζουμε. Αφιερωμένο, εξαιρετικά. Πάντως μετανιώνω, αφού έφτασα σε εδώ πρέπει να τραβήξω δύο μπουκετίδια τον ηλίθιο το γιο του, τουλάχιστον να πάει έτσι ρε παιδί μου, δύο μπουκέτα τα ήθελε. Κοίτα να δεις τώρα. Ωρε φίλε. Εντάξει. Πω πω. Τσεκαρέα. Τα like στο Instagram. Τι πήρε, τι είναι αυτό. Ψσσσσ, τεχνολογία των θεών. Τι λες τώρα. Πω πω, τελείωσε Black Mirror ρε φίλε. Αλήθεια τώρα. What the fuck. Πλάκα μου κάνεις. Αυτό είναι παλιό το άτομο. Θα ήθελα να το έπαιζα στην εποχή του. Αν και έχω δει το animation. Ναι, αλλά wow. Πόσο γάμα. Εν τω μεταξύ μου θυμίζει το τέτοιο κάθε φορά που τα ακούω το Μάρκους. Μου θυμίζει το... Πώς λέγονταν ρε με τα βαμπύρι η ταινία. Το Underworld. Το... Έλα ρε παιδιά που ήταν ο Μάρκους, αρχηγός των λικανθρώπων. Πω πω. Τι έχασα, κάτι έχασα. Στο οπτική ομάδα. Μάλλον επειδή. Είδες, αν δεν το σκοτώσεις. Αν δεν το σκοτώσεις ξεκλειδώνει τα άλλα δύο. Άρα ξέρουμε πως αν δεν τον σκοτώσεις ξεκλειδώνει τα άλλα δύο. Πώς τα κατάφερες. Μπράβο, πίσπι. Για παγκόσμια στατιστικά. Λοιπόν,
Τώρα εντάξει, την επεξεργασία ήχου. Οι πιο πολλοί το σκοτώσαν. Δεν το σκοτώσαν το τέτοιο, τον αφήσαν να ζήσει. Μάλιστα. Θα είχα βρει πιο γρήγορα τα μάτια, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Wow. PSP. Εν τω μεταξύ έχω άπειρα παιχνίδια στο PSP, δεν έχω παίξει κανένα σχεδόν. Λίγα έχω παίξει μόνο. Πω, παιδιά, πραγματικά μπόμπα. Εντάξει. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά είναι παιχνίδαρος. Fuck. Λοιπόν, επειδή όμως δεν το βλέπω να έχουμε. Να έχουμε πολύ τέτοιο. Κάπου εδώ θα το σταματήσω. Πέρασαν 3 και ώρες. Πω να ξεκουραστώ κι εγώ λίγο. Αισθάνομαι, δεν παίζω 3 ώρες μόνο παίζω και αισθάνομαι λες και έχει πέρασει ένα ολόκληρο φορτηγό από πάνω μου. Δηλαδή πραγματικά είναι τόσο μπόμπα. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Πάρα πολύ ωραίο. Βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό για stream γιατί ίσως να σας κουράζει παραπάνω. Αλλά οι τόσες επιλογές πραγματικά νομίζω ότι κρατάνε το ενδιαφέρον. Όσοι τουλάχιστον κάθεστε και ασχολείστε μαζί παρέα. Θα το τερματίσουμε το άλλο Σάββατο, Κυριακό, το άλλο Σάββατο, ψήνεστε. Βασικά να σας πω, επειδή από την... Επειδή από την Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή δεν θα δουλέψω, σε φάση θα το ξεκινήσω από νωρίς. Παίζει να μπω, δεν ξέρω ακόμα, παίζει να μπω και Πέμπτη για stream νωρίς. Μπορεί να μπω από νωρίς το μεσημέρι πρωί. Μπορεί να μπω σε φάση να το πάρουμε όλο σερί, γιατί όχι, να το τερματίσουμε. Άμα ψήνεστε, μπορεί να... Ναι, σίγουρα Σάββατο είναι μετά τα Χριστούγεννα. Οπότε υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να το κάνω είτε Πέμπτη. Χριστούγεννα μάλλον δεν θα παίξω. Μάλλον δεν θα παίξω τα Χριστούγεννα. Γιατί θα κάνω με οικογενειακά Χριστούγεννα λογικά. Θα πάω στο χωριό λίγο εδώ να δω τους γονείς μου, φαντάζομαι. Αλλά Παρασκευή, Πέμπτη, Σάββατο λογικά θα το πάμε, θα ξεκινήσω πολύ νωρίς άμα ξεκινήσω. Παίζει να ξεκινήσω πρωί, να κάνω καφέ και να μπω κατευθείαν για stream, το ψήνω. Δεν ξέρω, αλλά εντάξει, όταν κάθεσαι, να σας πω την αλήθεια, όταν κάθεσαι και μέσα κλεισμένος ρε παιδί μου σε φάση, θες παρέα. Και αυτό είναι μια παρέα, δηλαδή βαριέμαι τόσο πολύ να παίξω μόνος μου, δηλαδή, ενώ τουλάχιστον έτσι έχουμε λίγο παρεούλα, συζητάμε, τα λέμε, είμαστε σε φάση λίγο, ναι, και γουστάρω, οπότε λογικά ψηθείτε, μπορεί το Σάββατο, δεν ξέρω τι θα κάνω το Σάββατο, αλλά πάντως μάλλον Πέμπτη αν δεν κάνω τίποτα θα ξεκινήσω νωρίς. Και όταν λέω νωρίς, μεσημέρο πρωί. Ελπίζω, θα κρατηθώ, δεν θα το παίξω βασικά, θα κρατηθώ, δεν θα το παίξω καθόλου. Αλλά και θα δοκιμάσω και θα δω και τίποτα άλλο από τα παιχνίδια που έχω να εγκαταστήσω. Τι ωραίο παιχνίδι, τι ωραίο παιχνίδι. Τι λέτε εσείς, ψήνεστε. Λοιπόν, πολύ όμορφο. Λοιπόν, κάπου εδώ θα πρέπει να σας χαιρετήσω εγώ όμως. Αύριο να είστε όμως παρόν στις 5 η ώρα θα μιλήσουμε για sci-fi βιβλία που έχω διαβάσει και που θα ήθελα να μιλήσουμε για αυτά, να μου πείτε και εσείς τα δικά σας. Λοιπόν, 5 η ώρα εδώ. Από μένα να ευχαριστήσω για την παρέα, τόση ώρα που κάθεστε και περνάτε μαζί μου παρέα και παίζουμε και τα συζητάμε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή στο chat και όλα. Ελπίζω να σας άρεσε, να περάσετε και εσείς καλά. Θα το κρατήσω, σας ξαναλέω, δεν θα κάνω το τέτοιο του Days Gone που ήθελα να μπω να το λιώσω. Αυτό θα το κρατήσω. Θα το κρατήσω να το τερματίσουμε μαζί παρέα, όσοι το ξεκινήσαμε. Να το πάμε όσο δεν πάμε. Λοιπόν, οπότε αύριο τα λέμε, πέμπτη πήγα να πω, 5 η ώρα την αύριο, Κυριακή. Να είστε εδώ. Έχουμε πολύ ωραία πραγματάκια να κάνουμε και να δείξουμε. Λοιπόν, από μένα να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Σας ευχαριστώ και πάλι. Και τα λέμε αύριο. Γεια σας παιδάκια. Γεια σας και καλή ξεκούραση να έχετε. Bye.